Πώς δεν βάλετε κανέναν ύμνο του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζετε επειδή περάσει το 32. Φίλε, να έχετε στη Σιπάρτη. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Μεγάλη επιτυχία, περάσει το 32. Ήδη σκεφτόμαστε τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει ούτε πρόκριση, ούτε 32, ούτε μάτς, ούτε ταξίδια, ούτε τίποτα. Αυτά, σκεφτόμαστε τον Πλατανιά γιατί είμαστε ενδέκατοι. Αλλά ωραία, εντάξει. Στον κόσμο, δηλώσεις, χαμόγελα, αγκαλιές. Πάντως εγώ αυτόν τον Άσο, ένα 30 δεν τον παίζω. Να ξέρεις. Τόσο τον πληρώνει. Το θέμα ήταν να παίζεις δύο άσους μαζί. Πάω Κλίμπερτς και πάω Πλατανιάς. Τώρα που έχασες τον πρώτο άσο, το δεύτερο, δεν κερδίζεις και πολλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι. Μια ωραία Παρασκευή. Χρόνια πολλά στις Άνες. Ναι, Ανούλες. Στην Άννα, στις Άνες. Χρόνια πολλά και πάλι από την εκπομπή. Μια ωραία Παρασκευή. Είχε 2-3 χρόνια ο ΠΑΟΚ να περάσει το 32 και να έχει μια τέτοια Παρασκευή. Στα μέσα Δεκέμβρη. Τελευταία φορά ήταν. Με Άγγελο. Ποιον Άγγελο. Από την Κινκάπ έκανε ο Έρμποβι, έκανε. Σκόνη και θρύψα. Καλά, ρε φίλε, την προηγούμενη χρονιά. Σκόνη και θρύψα, αλλά θα γίνει. Με Στέφεν. Στον Μποβί που πήγε. Χάθηκε. Που δεν σα άρεσε. Πού είναι? Στη Λιόν και μετά στην Πέτρη, νομίζω. Δεν είναι, δεν είναι. Επί Στέφεν ήταν η τελευταία πρόκριση. Εύκολα, εύκολα. Εκείνη τη χρονιά. Είχα ποιότητα. Βέβαια. Και τώρα με την ομάδα του Ίβιτς που κατάφερε και επέστρεψε και είδες και 10 βαθμούς, δηλαδή τώρα θα μπορούσε να μείνει έξω ο ΠΑΟΚ με 10 βαθμούς και με 4 υπέρ στα μάτια με τη Φιωρεντίνα και να περάσει ο Ολυμπιακός με 8 από την 5η αγωνιστική χωρίς να βάλει γκολ στον ΑΠΟΕΛ. Θα μπορούσε να γίνει. Αν χθες κέρδιζε η Κάραμπαχ, ο ΠΑΟΚ θα έμενε έξω με 10 βαθμούς. Θα περνούσε ο Ολυμπιακός με 8 από την 5η αγωνιστική. Μήπως είχε και παραπάνω, μήπως είχε και 11. 10 είχε. Εντάξει, δεν μπορεί να μείνει έξω με 10 βαθμούς. Δεν δηλαδή. Χθες πήρε στους 10 βαθμούς. Ναι, χθες 10. Στο σύνολο. Σου λέω και θα περνούσε οι άλλοι με 8. Και χωρίς να έχουν βάλει ούτε γκολ στον ΑΠΟΕΛ. Μην υποτιμάσουμε αλλά. Από ΕΛ είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Όχι, όχι, με από ΕΛ που να πει ο ΠΑΟΚ. Έλεγα, εννοείται αυτό ελ, με μαζί σου. Ελ, έβγαλαν γλώσσα. Έβγαλαν γλώσσα ο πρόεδρός τους. Τι είπε. Είπε για τους Έλληνες που υποτιμούν τους Κύπριους και πήρανε το μάθημα και η εθνική σας και εμείς. Και στο τέλος κλείνοντας, off the record, του λέει: θα σας ξαναδώ το Φεβρουάριο που θα παίξουμε τον ΠΑΟΚ. Έτσι είπε. Α, το ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Αλλά με στυλ, ξέρεις ότι δεν σας βλέπω. Κοίταξε, το έχει αυτό. Επειδή το σύνδρομο. Επειδή πέρασε τον Ολυμπιακό με τον Ντασίλβα και με τον Μποτία. Ένα κομμάτι της Κύπρου το έχει αυτό το σύνδρομο, ρε εσύ. Ότι είναι στη σκιά Έλληνε... της Ελλάδας. Αυτοί είναι και φιλέλληνες. Γιατί, μήπως. Όχι, φιλέλληνες είναι Έλληνες. Έλα, ρε, ακροδεξιοί είναι οι περισσότεροι. Εντάξει. Άστα, εθνικιστές είναι. Είναι Έλληνες. Σκέψου, ρε φίλε. Δηλαδή γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Αλλά η Κύπρος το έχει αυτό και εμείς το συντηρούμε. Διότι εντάξει. Μπορεί να είναι λίγο κελαϊδιστή, αλλά χαζί δεν είναι. Βλέπουν πώς τους έχουμε. Η εικόνα που έχουμε για την Κύπρο είναι ότι είναι για μια ξεπέτα η Κύπρος για μας. Ποιος, ρε, πάνε να βρουν και δουλειά. Καλά σου είπε πάνε ο πρόεδρος. Δουλειά στην Κύπρο τώρα. Ποιος ποιο βρε και εκεί πεινάνε, άσε. Δεν, αλλά... δεν πεινάνε εκεί, λάθος κάνεις. Εντάξει, είναι λίγο αλλιώς γιατί είναι το αγγλικό το σύστημα. Αλλά ότι τους έχουμε ποδοσφαιρικά υποτιμημένους, τους έχουμε. Και εκεί που σε κερδίζουν, αλλά να σου πω κάτι, να σε είχε αποκλείσει, δηλαδή είμαι εγώ Ολυμπιακός και με αποκλείει ο ΑΠΟΕΛ, να πω ναι, να βγάλει γλώσσα. Αλλά βγάζεις γλώσσα ενώ ουσιαστικά δεν κεγόμουνα και με κέρδισες. Γιατί αυτό έγινε χθες. Ναι, δεν κεγόσουν. Αφού εκεί θα πάει. Βάλε ένα νουάν να γουστάρουμε. Εκεί θα πάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Νάτα, νάτα. Δίνει δικαιώματα Ολυμπιακός, κατάλαβες. Είναι καλύτερη πελάτες, ναι, το άλλο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν πάω το πούμε. Έχουν και ένα αυτό. Άλλο με. Θα πάμε στο Χόλμη εμείς, θα μπούμε στο αεροπλάνο και θα πάμε τελικό και ένα τέτοιο έχουν. Δεν σα πω τι. Πουλάνε τρέλα. Από ΕΛ ΠΑΟΚ θα πέσει τη Δευτέρα. Ένα πέσει, ρε φίλε, κανένα πρόβλημα. Από ΕΛ ΠΑΟΚ. Δημιουργούμε το κλίμα. Μεταξύ μας. Δεν βάζει γκολ ποτέ εκεί. Δεν βάζει γκολ εκεί. Δεν του βλέπω. Δεν μπορεί με στη Δευτέρα. Απλά φοβάμαι τον αποκλεισμό του διαβίου. Άμα πάμε εκεί. Σιγάρε. Έχω ένα δίκανο σε τέτοιεν. Μην πας σύγνωστη πόλη της Γαλλίας για την παραγωγή όπλων γαλλικών. Μάλιστα, μην βάζεις ιδέες. Εσύ άκη τι βλέπεις? Με λέει κάτι Κοπενχάγη. Ο ακριβή στο είναι, μυαλό. Άκη, ας σταματώσουμε πάλι. Ας τα πάρω και το γιο μου εγώ. 400 ευρώ το δωμάτιο. Ξανύχτηκα.
Μα αφού είχαμε κλείσει 4 άτομα. Γι' αυτό κλείσαμε 4 άτομα. Κοιμάμαι τώρα με σένα. Κανονίστε. Κανονίστε, θα πάρουμε κανένα σπίτι. Γιατί εγώ θα έχω και τον Στράτο. Σπίτι θα πάρουμε, αν πάμε Κοπεχάκη. Τι θα παραδώσουμε, 400 ευρώ τη μέρα. Δηλαδή, εγώ λέω από έλεση, λες Κοπεχάκη, εσύ τι είπε. Όχι, σε τέτοιεν. Κάτι μου είπε, δεν έδειξε τι θέλω. Εγώ θέλω από ελ. Ρώμα θα αποκλειστούμε, ρε φίλε. Ρώμα, ναι, αυτό είναι το κακό, ρε γάμο του. Ποιο είναι το Τζέκο. Τον Εγκολάν και από τον Ντότι. Τον Εγκολάν. Ούτε θα τον δούμε τον Εγκολάν. Ναι. Είναι καλή η Ρώμα, μακριά από τη Ρώμα. Κοίταξε. Ωραίο ταξίδι Ρώμη, δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι να κάνουμε τουρισμό, πάμε να κλείσουμε ένα easy. Πώς λέγεται αυτή εδώ, Ryanair, και να πάμε με 50 ευρώ. Έχω εικόνα και για τους 15-16. Η Ρώμα είναι για τους 4. Σιγά μην φτάσει η Ρώμα στους 4. Έχω εικόνα και για τους 15-16. Η Σαχτάρ δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Μακριά. Άλλαξε προπονητή και εκεί που έλεγε ότι χωρίς Λουτσέσκου θα έχει θέματα. Πήγε αυτός ο Πορτογάλος και πρέπει να έχει σε 25 μάτς συνολικά 23-2-0. Το συμπαθέστατο Ντόνετσκ κατά τα άλλα. Δεν είναι Ντόνετσκ. Δεν πάμε Ντόνετσκ. Στο Λβίβ πάει. Το κόμμα που συμπαθίζει. Λβίβ γενικότερα. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Εκεί παίζουν κάποια παιχνίδια. Θα συμπάθω, παιδί, και είχε, δηλαδή είναι μάλλον η πιο δυνατή. Η τότε να μην είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει εκπληκτικό ρόστερ. Wembley παίζει. Στο Champions League. Τώρα έχει δικαίωμα να αλλάξει. Ναι. Οι Τούρκοι είναι τρεις τουρκικές ομάδες. Μακριά από εμάς. Φοβάσαι. Ωραία, πάμε στην Άγκυρα τώρα αυτή την περίοδο. Πώς το βλέπεις. Είπε, είναι το σενάριο, σε κρατάνε σε ένα εκεί. Φενέρ είναι τέτοιο, και ζητάει ο Σουλτάνος, δώστε μας τους 8 που κρατήσει να σώσει τον Κόλκα. Δεν σε δίνουμε ποτέ. Θα μείνουμε ποτέ για πάντα. Δεν σε δίνει κανείς. Ναι. Η Ζενίτ είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Άστο. Εντάξει. Ο Άγιαξ είναι δηλαδή, πλέον είναι κουραστικός. Είναι κουραστικός ο Άγιαξ. Πάμε και Άμστερνταμ και κάνουμε στην έρθουμε μετά δύο εβδομάδες. Είναι και πολύ καλά ο Άγιαξ. Καμία σχέση με το καλοκαίρι. Η Μπιλμπάου. Μπιλμπάου είναι ωραίο, θα περάσει. Είναι Μπιλμπάου ή Γκένκ, έτσι. Ναι, θα φανεί από το μάτς τώρα. Σασόλο Γκένκ. Μία και μισή παίζουμε, θα το δούμε. Θα με το ακούσουμε, χ, δύο, περνάει η Γκένκ πρώτη. Η Γκένκ είναι καλή κλήρωση. Κατά τα ψέματα, είναι πολύ βατή. Πολύ βατή ομάδα. 8-9 στο Βέλγιο. Έχει κάποιους Αφρικανούς. Ο Καρέλης κάνει παπάδες. Έχει 14 γκολ σε 27-28 παιχνίδια. Και μπράβο του. Αλλά είναι σίγουρα από τις πιο βατές. Τι άλλο. Οι Τούρκοι της Οσμάνλης Σπορ προφανώς παίζονται. Προφανώς. Απλώς είναι, εντάξει, ο προορισμός λίγο δύσκολος. Πού είναι, τι πόλη. Άγκυρα. Άγκυρα. Οχ. Εγώ για μας δεν έχουμε για μας, αλλά τα παοξάκια τώρα που θα πας στην Άγκυρα, ρε φίλε, είναι δύσκολα τώρα. Δεν είναι... Κοπενχάγη είπαμε, εντάξει. Η Κοπενχάγη έχει σχεδόν κλειδώσει πάλι το πρωτάθλημα. Είναι από την Brøndby 11 βαθμούς. Δεν είναι κακή ομάδα, καλή ομάδα είναι. Καλή είναι, τι. Πολύ ισορροπημένη ομάδα. Ναι. Αλλά έχω Όλσεν. Η Λιόν είναι, νομίζω, Γάλλη θα μου πεις, αλλά έχει το όνομα, ενώ... Δεν έχει και πολύ χάρη. Αν και με τη Σεβίλη την είδα, ήταν πολύ καλή φίλη. Δηλαδή, στο Champions League αδικήθηκε. Στις καλές και με τη Juventus. Είναι καλή. Τότεναμ. Πάμε στο εξωτερικό. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Ξέρεις τι έχω πει σε τέτοιο, έτσι. Έχω πάρει ταξί στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα και είναι ο τύπος είναι ο παδός της Arsenal. Και του λέω το ταξιτζή, του λέω. Είσαι ο παδός της Arsenal. Το είδε ο Στράτος. Λέω, είσαι ο παδός της Arsenal. Λέω, εσύ τι είσαι. Λέω, Πάοκ. Δεν λέει να απαντάει. Λέω, δεν θυμάσαι. Πάοκ, δεν σου λέει κάτι. Λέω, τι να. Λέω, είμαστε και συνομήλικοι. Δεν θυμάσαι, λέω, το ζήσει η Βρίζα. Γελάει, κάνει ράνι, του λέω. Και λέω, έχετε τώρα, λέω. Έχετε τώρα, λέει, τον. Το Λούκας του λέω. Λέει, ναι, αλλά εντάξει, ναι, δεν ξεκίνησε καλά. Λέω, ήταν τραυματίας. Πρόσεξε τον, θα παίξει. Και μετά από δύο μέρες βάζει. Κάνει το μάτς στο Champions League. Σε θυμήθηκε στην Παμπ. Στάνταρ θα με θυμήθηκε, θα είπε, το είπε ο Ελλήνας. Βάζει τη γυναίκα του εκείνη τη μέρα. Ο 027 ξεκινάει τα μηνύματα. Θα δει. Μαύρος. Μαύρος. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Στην κλήρωση βλέπω Λιόν, όπου θα του αποκλείσουμε κιόλα. Το βλέπω σαν σημάδι από το παρελθόν. Ναι, εντάξει, πασίγνωστο ο αποκλεισμό. Όπου λέγεται ότι έκανε ο Πάοκ τότε το 73 το καλύτερο του παιχνίδι στην ιστορία. Έτσι λέγεται. Μάτς που δεν μεταδόθηκε τηλεοπτικά, έτσι. Τώρα μην κουραστεί η ΕΡΤ, να δώσει κανένα φράγκο στον Πάοκ. Το 4-0 τώρα λε, τη Τούμπα, ότι ήταν η ματσάρα αυτή. Έτσι λέγεται. Δηλαδή και εκτό πήγε καλά. Πιο παλιό. Ήταν το καλύτερο μάτς του Πάοκ στην ιστορία. Λοιπόν,
Δίνουμε και 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πλατανιάς, γιατί καλή Λιόν και η Τότεναμ και η Ρώμα. Πέρασε την Μπεσίκτας βέβαια που είναι η προσγείωση απότομη, ρε φίλε, από την Τότεναμ στον Πλατανιά. Ναι, δεν έχει προσγείωση γιατί είσαι 11ος. Ναι, εννοείται. Καίγεσαι. Όχι, και έχουμε απλά. Είναι και καλή ομάδα Πλατανιάς, εντάξει. Δεν βάζει γκολ. Αλλά είναι μια χαρά ομάδα, θέλει προσοχή. Και το ίδιο και την άλλη ομάδα στην Κέρκυρα. Είναι ίδια παιχνίδια. Στην Κέρκυρα θα πάω, κάνω κανένα θέμα από την Τετάρτη. Θέλεις βοηθό. Θέλεις βοηθό. Πάω κάνω ένα θεματάκι. Είναι δύσκολο το μάτς. Στη Λεωφόρο και ξεφτυλίστηκες για άλλη μια φορά. Σειρά μου. Εγώ ξεφτυλίστηκα. Στα δύσκολα. Άλλος δεν έπεσε. Τύπου Τρίπολης και τέτοια. Πηγαίνουν οι άντρες. Εγώ ξέρω ότι έχω κλείσει ήδη. Καλά, αν θες να κλείσεις κι εσύ, έλα κι εσύ. Έχει και Ελευσίνα στο μεταξύ. Σε περιμένει ο Αθανάσης Δημόπουλος. Ο Ατρίδης είναι πολύ καλός για Ελευσίνα. Την Τετάρτη. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και όνομα τεπώνυμο στο 545-26 για 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Έτσι, την Κυριακή το απόγευμα στις 5, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Τι να πεις τώρα, τι να πεις, δύσκολο, κρίσιμο, καθοριστικό. Δεν είναι μονόδρομος. Καλό ματσάκι είναι. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολο από το χθεσινό. 5 και 4 είναι, ωραία ώρα. Θα παίξω ΠΑΟΚ καλή μπάλα. Ναι, θα χρησιμοποιήσουμε το χθεσινό λίγο γιατί. Πολύ. Γιατί γελάζε. Ήταν ο ΠΑΟΚ σταθερός. Δεν είχε καμπανεβάσματα. Έκανε το καλό του παιχνίδι όπως ξεκίνησε, έτσι και τελείωσε. Στα άλλα μάτσα απλά ξεκινούσε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έτρεμε απλά. Έτρεμε. Έτρεμαν όλοι. Γιατί? Δεν έβλεπες πως διώχναν την μπάλα. Τι γινόταν όταν πλησιάζαν οι άλλοι. Όχι. Εντάξει, ήταν υποπίεση ο ΠΑΟΚ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Άστο. Άστο. Φάνηκε στα πρόσωπα, σε μερικά πλάνα. Ιδιαίτερα. Πέντε πάσες που ήταν χωρίς μαρκάρισμα δεν φτάσαν ποτέ στον αποδέκτη. Ποτέ. Και στην άμυνα είχε ένα θέμα. Τι θέμα, ρε. Σε κάποιες πιο χαλαρές αποκρούσεις που μπορούσαν να βγάλουν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ να βγει στην επίθεση. Και δεν μιλάμε υπήρχε εκνευρισμός. Που δεν το δίνει εκεί. Βαλικά, έλα, ρε. Δεν δίνουν οι Άγγλοι αυτά τα πέναλτι τώρα. Βέβαια από Άγγλους δεν δίνουν. Δεν. Και άλλες φάσεις έχει κάποια φάουλα, δεν τα αφήνει. Αλλά είχε ένα φοβερό στυλ αυτό το επιβάλλεσαι, ρε παιδί μου, άμα είσαι διαιτητής επίπεδου. Με δύο χειρονομίες επιβάλλεσαι. Τσιμουδιά δεν βγάζουμε μετά. Τσιμουδιά. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας με το γούρικο Bergen Shake. Το οποίο ξεκίνησε χθες και έχει 1-1. Μεγάλη χρηστίδη, 1-1 έχεις, δε φίλε. Bergen and Shake, το κορυφαίο χαμπουκεράδικο στο κέντρο. Στην Κούσκουρα άνοιξε, σας περιμένει σε έναν απίστευτο χώρο με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, με πατάτες χειροποίητες, όχι πλαστικές, με εκπληκτικά κοκτέιλ, με ωραίες μουσικές, τα συνδυάζει όλα. Burger and Shake στην Κούσκουρα. Τι προσφορά έχουμε σήμερα? Σήμερα τι προσφορά σήμερα έχουμε? Τι έχει? Κυριακή έχουμε ωραία προσφορά. Γεμάτο γεύμα. Team Meal. Όπου δύο χάμπου και ένα. 10 πράγματα. Οικογενειακό είναι. Ναι, οικογενειακό. Είναι το τραπέζι, δηλαδή κοστίζει τόσο. 22 ευρώ. Ναι. Τι άλλο έχουμε? Με Ρεγκίνα, με είδη υγιεινής. Αξεσουάρ μπάνιου υδραυλικά. Ρεγκίναμπάνιο.gr για να πάρετε μια ιδέα από τον κατάλογο. Όλα αυτά και σε επιλεγμένα καταστήματα. Με αναδομό για ανακαινήσεις όλου του σπιτιού ή κάποιων δωματίων και γραφείων. Υπάρχουν προνομιακές τιμές. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα. 2311-241-508 για να ενημερωθείτε. Και ο πειρατής στην παρέα μας. Εχθές έγινε χαμός εκεί με το παιχνίδι. Σήμερα είναι Παρασκευή. Φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει, διότι τις Παρασκευές έχουμε rock show. Η Λίνα Αντωνιάδου του 1055 Rock επιλέγει τις μουσικές και σας κάνει μια βόλτα, ένα ταξίδι στη rock σκηνή, την παλιά και τη σύγχρονη. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε ρυθμούς Σαββατοκύριακου, πολλές προσφορές, πολλές μπύρες. Στη Διογένους 17 είναι ο πειρατής και το Σαββατοκύριακο μετά, μιας και δεν θα τα πούμε, είναι το λεγόμενο σουκού με τον γκουρού, ο γκουρού της εντόπιας ροκ σκηνής, ο Νίκος Βαρνιάς. Κάθε Σαββατοκύριακο ρίχνει άγκυρα στον πειρατή και παίζει μουσικάρες. Την καλημέρα στους πρώτους φίλους που στέλνουν μήνυμα για να κερδίσουν εισιτήριο για την Κυριακή. Ο Νίκος, η Μαρία που μπορεί να έχει και συγγενική σχέση με παίχτη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ο Χρήστος και όλοι οι άλλοι. Είπαμε στις 2 θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Επίσης, ρίχνω τώρα έναν διαγωνισμό με το που θα πάμε σε διάλειμμα. Με το αφισάκι
Είναι μια μακέτα, ένα JPEG, ένα αρχείο φωτογραφία. Το αφισάκι από την παράσταση ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ και κληρώνουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Θα τις κάνουμε με randomize μέσα από, από την ομάδα. Έχεις πει όμως άγνωστες λέξεις μέχρι τώρα, να ξέρεις. Συνέχισε όμως, σε αφήνω. Λοιπόν, με τυχαία κλήρωση δηλαδή θα τις κάνουμε. Έτσι, μπράβο, στην 2 η ώρα ακριβώς θα κάνουμε την κλήρωση. Θα στείλουμε 5 φίλους με τα τέρια τους. Αύριο το απόγευμα θα είμαστε και εμείς εκεί να δούμε την παράσταση ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Στη μικρή σκηνή της Μολύλα Τζαριστών, εκεί στη Σταυρούπολη, στη γειτονιά του Σταύρου, στη γειτονιά του Μπάμπη του Μπατμανίδη. Στις 6 είναι η παράσταση. Θα ενημερωθείτε τώρα, εσείς μόνο ονοματεπώνυμο γράφετε με σχόλιο. Και στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση να δώσουμε και αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφουμε με ό,τι συνέβη χθες, με την απόδοση του ΠΑΟΚ που εδώ οι συνάδελφοι την έβγαλαν προβληματική. Να τους ακούσουμε. Να βάζουμε χρέωμα. Σταμάτα τώρα. Πώς μιλάς, κάθε κασμάς μας χρεώνει τα πάντα. Εδώ μας έβαλες ότι έτρεμαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ήταν φυσιολογικό να τρέμουν με αυτά που είχαν γίνει, εννοείται. Τρέμαν στο ποδομηχόν, τι κάνανε. Καλά, το μάτς πριν ξεκινήσει ακούστηκε το περιβόητο σύνθημα, ρε φίλε. Δεν θα τρέμουνε. Από το τρέμουνο το έχασε ο Βαρέλα. Όχι ρε φίλε, αλλά ο Βαρέλα έχασε δύο φάσεις στην αρχή, μέχρι το παιδί να πατήσει καλά, έχασε δύο φάσεις. Ωραία, ο Τζάλ μας πάει την μπάλα δεξιά στο μάτος και δεν φτάνει μπάλα στο μάτος. Ήταν λογικό, δεν τα κατηγορώ τα παιδιά. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Απλά τρέχανε σαν τα σκυλιά. Ισορροπημένη. Και πώς το λέγανε στο τέλος, οικογένεια. Οικογένεια. Καλά. Είδες. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Τι να πεις. Να πω ότι. Αυτοί πανηγυρίζουν που τους έκλεισε το ξενοδοχείο. Θες να μην τα πεις εσύ. Από εδώ και πέρα. Θα μένουν 22 μέρες στις 30 ξενοδοχείου. Θες να μην τα πεις εσύ, να τα λέει σιγά σιγά και κανένας άλλος, γιατί το όλο το χρέωμα εσύ το τρως. Όχι, θα σου πω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό δεν είναι μια συμπεριφορά μια βραδιά. Θα πρέπει να είναι μια συμπεριφορά μόνιμη. Οικογένεια. Εντάξει, team spirit. Εγώ δεν λέω team ότι building. Δεν είναι οικογένεια. Και πώς να γίνει οικογένεια, ρε φίλε, κάτι το οποίο αλλάζει συνεχώς. Είναι λογικό. Ωραία. Αλλά εγώ δεν θέλω μια νίκη να είναι, ξέρω εγώ, το αποκούμπι. Θέλω αυτή τη συμπεριφορά να τη βλέπω κάθε παιχνίδι. Και χθες κέρδισε χρόνο όλο το σύστημα του ΠΑΟΚ. Και αν νομίζει ότι σώθηκε από το χθεσινό, θα κάνει ένα τεράστιο λάθος. Θα πρέπει να αξιολογήσει τι έγινε πριν το χθεσινό παιχνίδι και να μην να τα αλλάξει στο μέλλον. Και θα έχουμε πολλές επιτυχίες άμα τα αλλάξει. Αλλιώς θα είναι ένα. Λοιπόν, με το που επιστρέψουμε, να φιλοξενήσουμε και τον προπονητή της Liberec για να μας κάνει ανάλυση της αμυντικής λειτουργίας του. Θα βγει με το καπέλο. Μην γελάς, ρε. Μίλησε ο ποδοσφαιρά. Να μας πει πώς μπορεί να βάλει. Γιατί ρωνεύεσαι. Σωτήρη, είδες πώς έβαλε τα δύο δάχτυλα μέσα στην τσέπη. Πώς το κάνει αυτό το σύστημα, ρε φίλε, με τα δύο δάχτυλα μέσα στο τσεπάκι. Γελάτε. Πάμε, διάλειμμα, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε με μια είδηση από την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Μια αλλαγή στον περίγυρο της ομάδας. Μια αλλαγή στη θέση του team manager ουσιαστικά. Η απόφαση που έλαβε η ΠΑΕ είναι να επιστρέψει στην Διεύθυνση των Ακαδημιών ο Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι αφήνει τη θέση του στην πρώτη ομάδα ως team manager, το θέσουμε έτσι, ως γενικός αρχηγός. Γενικός αρχηγός, μου αρέσει αυτή η φράση. Ναι. Τη θέση αυτή πλέον θα έχει και επίσημα ο Κωνσταντινίδης. Κοίτα, αυτό που μπορώ να πω πάνω σε αυτήν την απόφαση είναι ότι ήταν λάθος εξ αρχής να είναι διευθυντής ακαδημιών και γενικός αρχηγός στην πρώτη ομάδα ο ίδιος άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Όπως ήταν λάθος βέβαια να είναι ο αθλητικός διευθυντής και πρόεδρος. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Δηλαδή αυτός που θα ελέγχει τον αθλητικό διευθυντή να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, το ποιο είναι το σκεπτικό. Ο γενικός αρχηγός δηλαδή. Ότι είναι. Ναι. Ο γενικός αρχηγός είναι ένας full time ρόλος και πολύ κομβικός. Ακριβώς. Όταν έχεις και τις ακαδημίες ή το ένα ή το άλλο. Για να τα λέμε όλα, αυτό ήθελε να το κάνει ο Μίχελ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Oh, yeah. Είχε θέμα με τον Πουλιοτόπουλο. Γιατί και πώς εκείνος ξέρει. Τώρα το πέτυχε, ας το θέσουμε έτσι. Από τη στιγμή που ξεκίνησε και η συνεργασία με τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Έχω την καλύτερη δυνατή άποψη για τον Παντελή Κωνσταντινίδη.
Αυτή είναι η απόφαση. Σαν επίπεδο ανθρώπου και στελέχους. Αυτή είναι η απόφαση της ΠΑΕΠΑΟΚ και ανακοινώνεται ένας ήρθε εδώ και λίγες μέρες, ένας φεύγει από την ποδοσφαιρική ομάδα, την πρώτη ομάδα, γιατί ο Πολιτόπουλος βεβαίως συνεχίζει στις ακαδημίες. Σε επίσης έναν πάρα πολύ κομβικό ρόλο των ακαδημιών που υποτίθεται ότι είναι εκεί που ο ΠΑΟΚ επενδύει, έτσι. Ναι, ελπίζοντας ότι θα υπάρχει χώρος και στην πρώτη ομάδα για να παίζουν και ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες στα επόμενα χρόνια. Όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, εντάξει, και ο Πολιτόπουλος ήθελε να επιστρέψει στις ακαδημίες και να φύγει από την πρώτη ομάδα. Να μην το θεωρήσουμε σαν υποβάθμιση, δηλαδή, ναι, σαν δηλαδή αναγκαστική ενέργεια. Βέβαια, δεν είναι, η πίεση είναι τεράστια. Δεν έχει να κάνει με την πίεση, δηλαδή. Έχει να κάνει με δύο καρπούς και στην ίδια μας χάλη. Δηλαδή, είναι ηλίθιο εντελώς. Ναι, ναι. Και μην αρχίσουμε και λέμε τώρα τι ρόλο έχουν διάφοροι και στην υπόθεση της ΕΠΟ, που όλα τα στελέχη τρέχουν δεξιά και αριστερά στα χωριά. Ναι, βεβαίως. Γιατί να το πούμε, όλος ο ΠΑΟΚ, όλοι πάει ΠΑΟΚ, έχει ασχοληθεί με αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Όλοι. Όπως μπορούσε ο καθένας. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Επιστρέφουμε στο αγωνιστικό κομμάτι και στη χθεσινή ημέρα, όπου όλος παραδόξως πραγματικά για ΠΑΟΚ πήγαν όλα τέλεια, έτσι. Δηλαδή, αυτό ήταν κάτι μη αναμενόμενο σε μια τόσο κρίσιμη βραδιά να κυλήσουν όλα τόσο ομαλά. Και το μάτς εδώ πήγε πολύ καλά και το μάτς στο Αζερμπαϊτζάν πήγε παλικάρια τον Φιόρε, ρε, φίλοι, αρκετά καλά. Μεγάλη ομάδα, μεγάλη ομάδα. Παλικάρια τα λες εσύ, ρώτα και τον Τζαλτίδη που έχει τη χειρότερη άποψη. Θα κάθομαι να χάσει τώρα η Φιωρεντίνα. Τέτοιο κλαμπ, τέτοια. Και δεν τους φέρθηκαν και καλά. Τους μετέφερε καλά. Δεν τους φέρθηκαν καλά, τι είχαν θέματα. Δεν τα λέγαμε χθες ότι τους απειλούσαν, τους φώναζαν, τους έκαναν κριτική. Πιστεύεις γι' αυτό τα τρελά πανηγύρια? Γιατί είχαν τρελά πανηγύρια και στο 0-1 και στο 1-2. Μπορεί και γι' αυτό. Ναι. Ματσάρα. Έγινε εκεί, στα ίσια βεβαίως επίξης Φιωρεντίνα και φυσιολογικά κέρδισε. Είχε δοκάρι Φιωρεντίνα, δοκάρι αυτή. Είχαν αυτή πρώτη δοκάρι με τον Εντλόβου ένα. Ναι. Όχι, ρε. Πολύ δύσκολη φάση. Αυτή είχαν, πρώτη. Και μετά έχει ο Μπερναντέσκι εκείνο το γυριστό. Άρα λοιπόν πήγαν όλα πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο σπάνια συμβαίνει. Έτσι, σε τόσο κρίσιμες στιγμές να είναι τόσο εύκολες οι βραδιές. Ήταν κάτι σπάνιο. Για μένα ο ΠΑΟΚ τα πήγε πολύ καλά χθες. Είδαμε και τα καλά διαστήματα που έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Αλλά είδαμε και μια ισορροπία. Δεν είχε σκαμπανεβάσματα. Το διαχειρίστηκε πολύ καλά και το 1-0 και το 2-0. Οι αντίπαλοι ούτε καν που φαντάστηκαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι. Έχουν κάνει μία φάση μετά το 2-0. Αυτό μόνο. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί που αγωνίστηκαν ήταν σε καλό βράδυ. Έβγαλαν αντίδραση. Ο τροντοφύλακας, τα στόπερ, ο Μάτος που στο πρώτο ημίχρονο είναι. Σαν να είναι με μοχλό, σαν να κινείται με μοχλό αυτό που κάνει στον γκολ. Τα σπασίματα μέσα είναι σαν να το κάνει με μοχλό. Είναι καλύτερη την ενέργεια από την μέρα που δεν γίνεται εύκολα από ανθρώπινο σώμα αυτό το πράγμα. Ο Ροντρίγκες είναι σε φοβερό φεγγάρι. Τα χαφ μια χαρά και νομίζω ότι ένα μεγάλο όφελος από το παιχνίδι είναι αυτή η χημεία στο κέντρο. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια με πιο αδύναμους αντιπάλους όπως και να το κάνουμε, μάλλον αυτή η χημεία με Κάνια, Τσίμηρο και μπροστά του ο Πέλκας είναι η καλύτερη. Μάλλον. Λέμε εδώ και καιρό ότι ο Πέλκας αδικείται από τη χρονιά που κάνει, εντάξει. Φυσικά έκανε λάθη. Φυσικά έχει κάποιες επιλογές, δεν του βγήκαν πράγματα, αλλά είναι μέσα σε όλα. Δεν κρύβεται. Ναι, θα κοιτάξει τα χαρακτηριστικά, ρε. Είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει αθλητικά προσόντα, ωραία, και μπορεί να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου. Μπορεί να πάρει την μπάλα εκεί που δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το κάνει άλλος. Υπήρχε άξονα στον ΠΑΟΚ χθες. Μεσοεπιθετικά υπήρχε άξονας. Εντάξει, υπήρχε και μια δυναμία γιατί χάσαμε πολλές δεύτερες μπάλες. Πολλά διοξήματα δηλαδή γίναν δικά τους. Να τα λέμε όλα. Απλά δεν είχαν αυτή την ποιότητα για να απειλήσουν τέλος πάντων έχοντας αυτό το χαρακτηριστικό. Πάτησε περιοχή. Ο Πέλκας παρέβαλε και γκολ, φίλε. Δύο φορές έφτασε πολύ κοντά στον γκολ, τη μία το πέτυχε. Τη μία έκανε τσάφ, έκλεισε το κουνάκι του Κλάους. Φίλος γράφει Χωσέ Άγχελ Κρέσπο, σοβαρός, επαγγελματίας, γρήγορος, σταθερός. Άντε και στους αρχηγούς του χρόνου. Πουλενάρα, από τζάμπα μάγκες χορτάζαμε. Κρεσπόσκυλο. Να, ένα καινούργιο τέτοιο. Παρατσούκλι.
Όχι, ναι, υπάρχουν και καλά και λόγια για του παίκτε του ΠΑΟΚ επιτέλου. Ναι, εντάξει. Μόνο μετά από δύο εβδομάδε Μπινιλίκη. Και Λεοβατσόσκυλα περιμένω να γεννηθούν. Ναι. Και Τζαλμόσκυλα. Ναι. Κάνει ασίστε ο Λεοβατσόσκυλα. Βέβαια. Γιατί σπάνιο είναι τον να παρασέρνει ο... Τον παρασέρνει ο Μάτο. Ποιο είναι σεληνιασμένο, είναι ο πρωταγωνιστή ο μεγάλο και παρασέρνει και τον Λεοβατ. Δεν πατάει καλά ο Λεοβατ φέτο. Εντάξει, χθε. Εντάξει. Έχει και άλλε δύο ενέργειε τέλο πάντων καλέ. Ναι, ναι, και την ασίστη, να δείξει την πεσινή του εικόνα. Πήγε λοιπόν πολύ καλά η βραδιά. Δεν είχε διαστήματα ο ΠΑΟΚ που έχασε την ισορροπία του. Το κράτησε μια χαρά και το πανηγύρισαν έξαλλα όλοι όσοι έπαιξαν. Στο τέλος οι ποδοσφαιριστές πήγαν και προς τη θύρα 4 και όπως ενημέρωσαν αργότερα ήταν και μια ένδειξη συγγνώμης για προηγούμενες εμφανίσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που πέρασε η ομάδα με τον πανηγυρισμό στο τέλος και με την κατεύθυνση προς τους φανατικούς οπαδούς της ομάδας. Συγγνώμη είπα ακόμα και ο Σαββίδης και όμως ο μεγαλομέτοχος στις δηλώσεις της τηλεοπτικές είπε συγγνώμη στον κόσμο που, για το ότι δεν μπορεί η ομάδα να είναι έτσι συνεπής στους στόχους και σε αυτά που θέλει και ο κόσμος. Το κρατάμε και αυτό. Και μένει να δούμε πώς το θα βοηθήσει. Το Σαββίδη δείχνει και καλές προθέσεις. Εντάξει. Δε, σε αυτό το επίπεδο σπάνια θα ακούσεις άνθρωπο να λειτουργεί ταπεινά. Ωραία. Ναι. Δεν θα ακούσεις ποτέ το Μαρινάκι να πει συγγνώμη. Δείχνει το σύνολο της ιδιοσυγκρασίας του. Ναι. Γιατί από τη μία του βγαίνει παράπονο και μπορεί πάνω σε μία άσχημη στιγμή να σκεφτεί και να πει κάτι, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν το εννοεί ακριβώς έτσι και όταν το είπε περισσότερο για να ταράξει τα νερά και όχι για να δημιουργήσει θέμα. Αλλά όπως λες, περισσότερο δείχνει ένα ταπεινό χαρακτήρα. Πού να πει ο άλλος τώρα κάτι τέτοιο. Άλλοι, αυτό τώρα είναι σύγκρουση πολιτισμών. Αλλιώς αυτός που έχει την ρώσικη κουλτούρα, αλλιώς το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Φιλότιμο. Αυτό ρε παιδί μου. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, όπως και η αγκαλιά στον Μπέλκα και η τηλεοπτική ήταν και το χαμόγελο που έβγαλε ο Σαββίδης. Γενικά ήταν πολύ χαρούμενος. Επειδή το ακούσαμε live χθες, δηλαδή το είχε ο Γιώργος στον αέρα την ώρα εκείνη, που κάνει δηλώσεις ο Μπέλκας και ο Μελισσίδης. Ο Μιχάλης τον ρωτάει τον Μπέλκα. Εκείνη την ώρα πετάγεται ο Σαββίδης και κάνει μια αγκαλιά στον Μπέλκα. Και το πρώτο που σκέφτεται ο Μιχάλης είναι να πει ότι μια εικόνα χίλιες λέξεις, τι άλλο να πούμε. Και μετά λέει, δεν σκέφτεται. Λέει, δεν του λέω να κάνει και καμιά δήλωση. Την ώρα που του είπε, θα κάνετε μια δήλωση. Πιστεύω ότι όσοι ακούγανε, όλοι είπανε, σίγουρα θα κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή ο Σαββίδης. Δεν είχε όρεξη. Δεν είχε όρεξη. Είδε κάμερα και πήγε αγκαλιά στον Μπέλκα, δεν είχε όρεξη. Έσερνε. Πάσε για Λούλη Καμπάνη. Α, δεν είσαι στο Τιζόν. Όχι. Τι γέλιο, ρε φίλε. Που κάνουμε δηλώσεις του Μητρέσκου και τον έχουμε γράψει, δεν ασχολείται κανείς μαζί του και έρχεται λέει να κάνω τον μεταφραστή. Άλλη περίπτωση όμως ρε φίλε. Τι έχουμε ζήσει, δεν υπάρχει αυτό. Άλλο, από τα χθεσινά. Κοίτα, για μένα ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ έπαιξε όσο μπορούσε να παίξει βάσει της πίεσης που είχε. Ωραία. Και δεν πήρε κανένα ρίσκο. Δεν είδες παίκτη του να κατεβάζει την μπάλα για να παίξει. Όταν ερχόταν, πάρτε στα πουρνάρια. Δεν ρίσκαρε κανείς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δύο-τρεις φάσεις του Βαρέλα που θα μπορούσε να γυρίσει την μπάλα στο Γλύκο και λέει άσε το ραμπάμπ πλάγιο. Και καλά έκαναν, εντάξει. Εγώ υπέρ αυτής της λογικής. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλω. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλω υπό ποια έννοια. Ότι όταν καίει το κόλλος μας, δεν γίνεται ξέρω εγώ το παίζουμε Μπέκεμπάουερ. Ωραία. Βγήκαν οι φάσεις, γίναν τα γκολ. Θα μπορούσε να είναι και περισσότερα. Όχι ότι κάναμε πολλές φάσεις. Αναλογικά πρέπει να έχουμε 2 στα 14. Πόσο έχουμε, 16. Απλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με γκολ. Τέλος πάντων. Γιατί ήταν πολύ καθαρή φάση για γκολ η πρώτη. Και όμως δεν άκουσε πόσο δύσκολο είναι να την κατεβάσει. Είναι δύσκολο, την μπάλα ναι. Πήγε δηλαδή, εγώ του Βαρέλα το δικαιολογώ. Ναι. Δεν είναι εύκολο να την κατεβάσει την μπάλα. Ναι. Είναι κεφάλι, δεν είναι. Εξεπαφής είναι. Δεν αν σου έρθει 2 εκατοστά 3 πιο ψηλά από εκεί που την περιμένει, δεν μπορεί να την κατεβάσει. Χάνονται αυτά τα γκολ, δηλαδή δεν είναι κάτι εύκολο. Δείχνει πανεύκολο. Σίγουρα τώρα, άμα δεν κερδίζαμε επειδή χάθηκε αυτό το γκολ, θα λέγαμε σήμερα κατάρες, θεία, μία, θείους κτλ. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν είναι εύκολη φάση. Δεν είναι εύκολη. Κλάους, τι έχεις να πεις για Κλάους.
Εντάξει, δεν έκανε τίποτα, τι έκανε. Μ' άρεσε πολύ η διάθεση του και στην πίεση εκεί ψηλά και σε αυτά, αρχηγική εμφάνιση. Ναι. Εκεί που μυρίζει το σούτι, ναι, αυξάνονται τα τρεξίματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η ναι. προσποίησή του στον γκολ. Ναι, εντάξει. Ωραία κίνηση. Το έχει ξανακάνει φέτος και δεν βγήκε, βέβαια, αλλά χθες βγήκε. Ναι, με κάτι έγινε δοκάρι, τι έγινε μια φορά που το έχει ξανακάνει έτσι. Τέλος πάντων, και αυτός εντάξει. Όχι ότι έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι, δηλαδή δεν ήταν και σούπερ. Η διάθεσή του ήταν αυτή τέλος πάντων που φάνηκε. Μακάρι να τον βοηθήσει δεν να πάει ήταν τους κορυφαίους δηλαδή. Για μένα, παραδείγματος χάρη, χθες ο Πέλκας, ο Κάνιας ήταν πολύ σημαντικό. Ο Μάτος εννοείται και ο Ροντρίγκες. Για μένα αυτοί ήταν οι παίκτες που κάναν τη διαφορά. Και ο Τζάλμα αναδιαστήματα. Δηλαδή ο Τζάλμα μάζεψε πολλές ενέργειες που έφεραν ανισορροπία σε αυτούς. Ναι, ο Τζάλμα είχε περισσότερους χώρους γιατί αν προσέξατε, ειδικά τα χαφ. Βοηθούσαν πάρα πολύ το μαρκάρισμα του Ροντρίγκες και από την άλλη μεριά ο άλλος είχε έναν αντίπαλο και του βγήκαν αρκετές ενέργειες στο σχεδόν ένας μένας. Την έστειλε, την έδιωξε την μπάλα, την πέταξε στο χώρο και ήταν καλός ο Τζάλμα. Μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί ο αγώνας της Κυριακής, πόσες αλλαγές μπορεί να γίνουν σε ένα σχήμα που λειτουργεί αρκετά καλά. Νομίζω ότι θα ξεκουραστούν οι παίκτες με την Ελευσίνα οι περισσότεροι. Δεν νομίζω να γίνουν πολλές αλλαγές σε σχέση με την χθεσινή αναμέτρηση. Δηλαδή, εκτός αν ο Λέοβατς έχει θέμα, εντάξει, γιατί τον έχουμε δει ότι γίνεται δύο φορές αναγκαστική αλλαγή. Τον προφυλάσσει πιο πολύ, αλλά μπορεί να ξεκουραστεί ένα στόπερ, ξέρω εγώ. Θα δούμε αν δεν παίξει ο Λέοβατς, αν θα πάει ο Κρέσπο αριστερά ή θα παίξει ο Γιαννούλης. Είναι και αυτό μια. Ένα ενδεχόμενο. Εστω και δεν έχει δει ποτέ τον Γιαννούλη. Δεν τον έχω δει ποτέ τον Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, αλλά σε κάποια φάση πρέπει να τον δούμε κι αυτόν. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή. Έχει στοιχεία το παιδί, είναι σαφές. Λοιπόν, όλα αυτά αφορούν τη χθεσινή βραδιά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε στους 32 του Europa League, πήρε αρκετούς βαθμούς και για τον ίδιο και για τη χώρα. Αφού μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δίνουν βαθμούς στην Ελλάδα που παλεύει και να ανέβει στις θέσεις. Θυμίζουμε. Ένα εκατομμύριο από την πρόκληση. Ναι. Είναι λογικό να είναι χαμογελαστό ο Σαββίδης. Γλίτωσε ένα εκατομμύριο. Δηλαδή. Κάτι κάναμε, ναι. Είναι 500 χιλιάρικα μόνο η συμμετοχή στους 32. Ωραία. Δηλαδή το πρίμι είναι 500 χιλιάρικα, δεν είναι και φοβερό το ποσό. Είναι 250 χιλιάρικα η δεύτερη θέση που κατέλαβε ο ΠΑΟΚ στον όμιλο. 300 λέει εδώ. 250 ναι. χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Είναι 360 χιλιάρικα κάθε νίκη. 720 πήραμε για τις δύο νίκες τελευταίες. Ας το θέσουμε 120 χιλιάρικα ο βαθμός. Ο ΠΑΟΚ πήρε 10 βαθμούς, άρα 200. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο που έφερε η ομάδα με τους πόντους. Μαζί και με όσα έχει κερδίσει στα προηγούμενα, 5-5,5 εκατομμύρια συνολικά έχει μέχρι τώρα από την ευρωπαϊκή πορεία. Εντάξει. Φυσιολογικό νούμερο. Εκεί είναι τα ποσά κάθε χρόνο, εκεί 4-5 εκατομμύρια. Πρέπει να περάσουμε μια φορά από τους 32, ρε φίλε. Και ξέρεις τι φωνή έχω. Ότι άμα φύγουμε από τους 32, μετά το 16 θα είμαστε, το άγχος. Ναι, θα είμαστε και απελευθερωμένοι και θα κάνουμε. Παίζεις μόνο με φαβορί που το έχεις εσύ. Είσαι με τα φαβορί καλός, όχι με τα outsider. Είσαι ως outsider ο ίδιος, είσαι πιο. Συγκεντρωμένος και χωρίς άγχος. Ναι, εντάξει. Γιατί να μην το ζήσεις? Τουλάχιστον τους 16 δεν τους έχουμε ζήσει. Θα πούμε ότι κάτι κάναμε. Αυτά ως μια πρώτη αναφορά σε ό,τι έγινε χθες το βράδυ. Για τις δηλώσεις είπαμε ότι όλοι επέμεναν στο οικογενειακό κλίμα. Ο Ίβιτς που τόνισε ότι δεν είναι τόσο το ότι μείναμε στο ξενοδοχείο, τόσο ότι τα αποδυτήρια είναι πολύ καλά. Και το τόνισε πάρα πολλές φορές αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε για ό,τι συνέβη χθες. Απλά αυτό που είπαμε και πριν το διάλειμμα. Αυτό πρέπει να έχει συνέχεια, δεν μπορεί να είναι μια βραδιά. Μην έρθει καμιά ήττα δηλαδή σε κάποια φάση και μου πούνε ότι δεν είναι καλά τα αποδυτήρια πάλι. Τελείωσε αυτό το πυραυλάκι, κάηκε. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα είναι μια οικογένεια και μια γροθιά όλοι. Γιατί είναι υπόλογοι σε έναν ταλαιπωρημένο κόσμο που οι ίδιοι έχουν ταλαιπωρήσει, εντάξει. Ας βρουν τον τρόπο, δεν με ενδιαφέρει. Ας κλειστούν σε ένα δωμάτιο απ' έξω τις μπουνιές τους, δεν με ενδιαφέρει, όσοι αν έχουν θέματα.
που εγώ δεν πιστεύω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τι? Στον ΠΑΟΚ. Τι νοείς? Είναι και το πρόβλημα. Να παίξουν μπουνιές. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί καλά αποδυτήρια σε μεγάλη ομάδα με 20 καλά παιδιά, 25 καλά παιδιά δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε καταρφές να δώσουμε, όχι τίποτα άλλο. Αλλά, okay, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Μία η ώρα. Μία η ώρα κλείνουμε αυτό το κομμάτι με Μπειρατή. Ο Μπειρατής, ο οποίος σήμερα είναι Παρασκευή, έχει Friday Show, η Λίνα Αντωνιάδου, γυναίκα στα Dex. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να ακούσω γυναίκα να παίζει μουσική. Δεν έχω ακούσει. Η συγκεκριμένη είναι και ραδιοφωνική παραγωγός, οπότε ξέρει να παίζει καλή ροκ, παλιά και σύγχρονη μουσική. Θα πάτε εκεί στη Διογένους 17, θα γεμίσετε την καζάνα σας. Κλέβω μια φράση γνωστού ποιητή της ελληνικής λογοτεχνίας. Το κολκέρι. Λοιπόν, που το πιστεύω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση του αυτή. Και σας περιμένει ο Μπειρατής το Σαββατοκύριακο και από νωρίς. Να πιείτε και το καφεδάκι σας αν θέλετε. Να περάσετε όμορφα στην περιοχή της Τούμπας. Burger and Shake. Η Κούσκουρα πλέον έχει και το χαμποκερά δικό της. Το κορυφαίο hot spot φαγητού της πόλης, το κέντρο της πόλης, πλέον έχει και το Burger and Shake. Φάτε το καλύτερο μοσχαρίσκιο burger, 100% μοσχάρι, με χειροποίητες πατάτες, με απίστευτα κοκτέιλ, και ακούστε και πολύ καλές μουσικές, τα συνδυάζει όλα. Μία επίσκεψη θα σας καθυλώσει εκεί. Burger and Shake στην Κούσκουρα, στα παλιά τα Goodies. Μαζί μας και η Αναδομό, για να φτιάξετε το χώρο σας. Τώρα έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται γιορτές, είναι και οικογενειακές γιορτές, γιατί κάνει και κρύο, ζούμε αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι. Ανακαινίζουμε λοιπόν το χώρο μας, είτε το παιδικό δωμάτιο, είτε την κουζίνα, είτε το μπάνιο, και κάνουμε καλά Χριστούγεννα. 2-3-11-2-41-500-8 για τις προνομιακές τιμές, τη χρηματοδότηση, όλα όσα προσφέρει η Αναδομό, που δίνει και 6 άτοκες δόσεις. Και αν είστε του διαδικτύου, anadomo-ανακαίνιση.gr. Ρεγκίνα, μαζί μας την πρώτη ώρα, με υδραυλικά είδη, με αξεσουάρ μπάνιου. reginabanio.gr για να δείτε ακριβώς τον κατάλογο με όλα τα προϊόντα Ρεγκίνα, τα κορυφαία στο χώρο, τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, επιστρέφουμε σε λίγο, ξεκινάμε τη δεύτερη. Στις 2 θα κάνουμε κλήρωση για 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πλατανιάς. FM γράφετε και ενώ αφήνετε, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Στις 2, 5 τυχεροί θα εξασφαλίσουν παρουσία για τον αγώνα της Κυριακής. Θα ανοίξουμε και γραμμές με το που επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Είμαστε ήδη 12 λεπτά μετά τη 1, θα πάμε μέχρι και τις 2. Στις 2 θα έχουμε την κλήρωση για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Κυριακή απόγευμα 5 και 4 στην Τούμπα. FM γράφετε και να αφήνετε, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ Πλατανιάς, και όνομα τεπώνυμο στο 545-26 για να κερδίσετε εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι πρωταθλήματος. Θυμίζουμε νωρίτερα, αναφέραμε ότι αφήνει την πρώτη ομάδα ο Βαγγέλης Πιλωτόπουλος, επιστρέφει σε ακαδημίες αποκλειστικά. Στη θέση του είναι ως team manager ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Αυτή είναι η αλλαγή που ανακοινώθηκε και στην ΠΑΟΚ, ξεκαθαρίζει εκεί το τοπίο. Ένας ΠΑΟΚ που δεν έχει θέματα, δεν έχει προβλήματα εν ώψη Κυριακής. Ένας ΠΑΟΚ που έχει Κυριακή. Κυριακή πρωτάθλημα με τον Πλατανιά. Τετάρτη κύπελο στην Ελευσίνα με τον Πανελευσυνιακό. Την άλλη Κυριακή πρωτάθλημα στην Κέρκυρα. Και κλείνει τις υποχρεώσεις για το 2016. Την άλλη Κυριακή στην Κέρκυρα. Το πρώτο μάτς του 17 είναι 3 Ιανουαρίου στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ είναι τα εξαναβολής. Αυτά παιχνίδια και με τον Λεβαδιακό και με τον ΠΑΣ Γιάννενα που δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Μετά ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Κοίτα, και είναι και ένα... μια σειρά αγώνων που είναι Λάρισα. 100% στα μέτρα του. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μεγάλη ευκαιρία για ένα σύνταξη. Αλλά να μην κρυφτεί κανείς πίσω από το δάχτυλό του, εντάξει. Ας πάρουν αποφάσεις σοβαρές. Ναι. Μια και αναφερθήκαμε στην αγωνιστική αυτή, και επειδή υπάρχουν και οι ανταγωνιστές,
Έχουμε αύριο Τρίπολη Βέρεια, έχουμε Λάρισα, έχουμε Ξάνθη Λάρισα, έχουμε ΑΕΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Ηρακλής Κυριακή μεσημέρι, ΠΑΟΚ Πλατανιάς Κυριακή απόγευμα, Πανιόνιος Κέρκυρα και τα δύο παιχνίδια με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ίσως είναι Κυριακή βράδυ Ατρόμητος Παναθηναϊκός και Δευτέρα βράδυ ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός. Θυμίζουμε στην βαθμολογία ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, είναι 14 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και 7 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, 6 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΣ Γιάννενα και τον Ατρόμητο, 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ. Δεν είναι και τραγική κατάσταση αναφορικά με τη δεύτερη θέση. Με την πρώτη είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με το κέντρο μπαταρίας Ιταλός για μπαταρίες αυτοκινήτου και Bosch και τέχνικα και Fiam και πολλές άλλες για 24 ώρες 24 ώρες εξυπηρέτηση και με κάθε αλλαγή μπαταρίας δωρεάν έλεγχο του δυναμό και ένα λίτρο παραφλού δώρο στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Τρία καταστήματα και Σικές και Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-545-999. Η Ρέμβη είναι μαζί μας. Στο 433% σήμερα έχει μπουζούκι. Χρήστος Ανδριανός, Βασίλης Αραμπατζής, Βάγια Λάμπρου. Κλείστε γρήγορα τραπέζι. Μιλάμε για πολύ ωραία διασκέδαση και φθηνή διασκέδαση. Και βέβαια, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, μόνο στη Citroën Γιαννίρης έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις το Citroën C3, το νέο Citroën C3 από τη Citroën Γιαννίρης που 45 χρόνια τώρα έχει την εμπειρία να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Open Weekend 10 και 11 Δεκεμβρίου μόνο στη Citroën Γιαννίρης να δοκιμάσετε το νέο C3. Και Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 299, το πιο σύγχρονο συνεργείο, μπορείτε να κερδίσετε και 20% έκπτωση στο σέρβις του οχήματος. 46 11 63, τηλέφωνο επικοινωνίας για Beta Auto Center. Πάμε να ανοίξουμε και γραμμές, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη για το χθεσινό παιχνίδι. Ό,τι έχετε να προσθέσετε παραπάνω, για κάτι που μπορεί να μην αναφέραμε, για πρόσωπα και φυσικά για προτιμήσεις ή προβλέψεις αναφορικά με την κλήρωση της Δευτέρας. Αναφέραμε τα ονόματα των ομάδων, ομάδες που ήρθαν από το Champions League ή ομάδες οι οποίες κέρδισαν πρωτιές στους ομίλους του Europa League. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη. Είναι οι τρεις ομάδες της Τουρκίας, για να τις ξαναθυμίσουμε, η Φενέρ, η Μπεσίκτας και η Οσμανλή Σπορ. Είναι ομάδες τις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει ξαναπαίξει αρκετές, πέρα από τη Φενέρ. Είναι ο Άγιαξ, είναι η Σαχτάρ, είναι η Σάλκε, είναι η Λιόν, είναι η Τότεναμ. Είναι ομάδες από τα πιο προηγμένα πρωταθλήματα, όπως είναι η Ρώμα, όπως είναι η Σεντετιέν. Μπορεί να είναι η Μπιλμπάο, Μπιλμπάο Γκένκ παίζει. Από εκεί πέρα είναι και η Κοπενχάγη, πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή, η Σαχτάρ Ντόνετσκ. Από χθες έχετε μια εικόνα και μπορεί ο καθένας να κάνει και τη δική του εκτίμηση ή πρόβλεψη. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στους πρώτους φίλους που έχουν πάρει τηλέφωνο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλά, πού κινείσαι? Που κινείμαι από τη που ήμουν, αρέσει, Λαχαναγορά, πάω μέσα στην πόλη. Αυτό είναι. Καλωρίζει τη διαφήμιση. Ταύρε το κάναμε το έργο. Έλα, εντάξει. Φίλες και εσύ παρατήρησα χθες και περίμενα να το έχει παρατηρήσει κάποιος από εσάς. Ναι. Τον πίστο του Μάτος. Τον πίστο του Μάτος. Ναι ρε φίλε, τι κάνει μετά τον γκολ. Το χαίρεται ρε, έχει χαζέψει με την κίνηση που έκανε και ο ίδιος. Έκανε, αδερφέ, ζαλίστηκα, δεν πανηγύρισα, λέω τι έπαθε. Απίστευτο σκηνικό, άστο.
Είμαι πίσω από την εστία και βλέπω βγάζει τη σέντρα και κάπου πάει ρε φίλε και κάνει μια καρατιά και πέφτει κάτω μόνος του. Τι λέω πάει αυτός, το χάσε. Θέλει να αρπάξει το Ροντρίγκες, ε. Του κάνει προς πίσω ο Ροντρίγκες. Όπω φίλε, εκεί ζαλίστηκε και λέω πάει αυτός, τραυματίστηκε κιόλα. Δεν ζαλίστηκες με την κίνηση, το... όλο αυτό που έκανε. Αυτός ζαλίστηκε με την κίνηση Λίμπερετ σίγουρα πάντα. Με την καρατιά, αδερφέ, με την καρατιά. Με την καρατιά είσαι, με την καρατιά. Λοιπόν, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, είμαι από τους ανισόρροπους, ρε φίλε, αυτή είναι η ομάδα μας. Δεν ξέρω γιατί, μου την έδωσε η δήλωση του προπονητή της, πώς λένε, Σλόβαν Λίμπερετ. Ναι. Δεν θέλω ρε φίλε να μπαίνεις στα του σπιτιού μου, ό,τι και να γίνεται. Ναι. Κάτσε εκεί που είσαι και μην τα σχολιάζεις καν. Σαν πολύ στημένο με φάνηκε όλο αυτό και δεν θέλω να το πιστέψω. Γνώμη μου. Το φοβερό είναι ότι όλοι το ίδιο πιστεύουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατά τα άλλα το δύσκολο για τον ΠΑΟΚ ήταν το ότι κατάφερε μετά από 2 χρόνια να κερδίσει, να βάλει γκολ μπροστά στην 4 και το ακόμα πιο δύσκολο είναι να πάει να κερδίσει τον Πλαγανιά, ρε φίλε. Ξεκάθαρα. Ακόμα πιο δύσκολο. Και μετά τη χαρά του ότι προκρίθηκες, έκανες, έρανες, μα μου. Καιρό είχα να δω το Μάτος έτσι. Τον να Μάτος. Παίζει και να κάνει 2-3 κινήσεις δικές του, ωραίες. Παιδιά, επειδή έφτασα και θα με φωνάζουν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα λέμε, bye. Πάμε στους επόμενους. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι έγινε τώρα, Κόλκα Τζορμπατζόγλου, περάσαμε την Καραμπάκ και τη Σλόβαν και κάτι κάναμε τώρα, τι έγινε. Κάναμε τίποτα. Επιθετικός έβλεπε. Περάσαμε στις 32, θα μου πεις. Εντάξει. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός πήρε έναν πόντο. Ναι, ο Παναθηναϊκός αυτός είναι, μπορεί να, δεν έπρεπε να πάρει ούτε έναν. Η ΑΕΚ δεν έφτασε ούτε καν να δει ναι. Πώς είναι η ομίλη. Ο Παναθηναϊκός έτρεχε μόνος και βγήκε τρίτος, τέταρτος. Ναι, ναι. Έγινε κάτι όμως. Εγώ είχα πει, όχι είχα πει, έχω να ξανακούσω εκπομπές, να ανοίξω εφημερίδες, site. Έγινε από τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ναι. Είπα τότε ότι επειδή υπάρχει αυτός ο αγώνας με τη Λίμπερετ και υπάρχει πιθανότητα πρόκρισης του ΠΑΟΚ και θεωρητικής επιτυχίας, αν ανοίξεις γραμμές τότε ο Δημήτρης με τον Σταύρο, τότε θα πάρω να πω αυτό που θέλω να πω και όχι τώρα μετά τον Ατρόμητο. Πες το. Οπότε θα τα πω τώρα εγώ και όχι τότε. Γιατί τώρα έχει αξία, τότε δεν είχε. Τότε έλεγαν πολύ πολλά. Το πρόβλημα του... Ένα πρόβλημα έχω εγώ με την ομάδα. Και αυτό το πρόβλημα λύνεται μόνο από το σπίτι από κανέναν άλλον. Η ομάδα έχει άρρωστη νοοτροπία. Όσο υπάρχει νοοτροπία στην ομάδα αυτή, ότι δεν βαριέσαι, δεν τρέχει και τίποτα. Ας χάσαμε σήμερα, θα κερδίσουμε αύριο. Ας χάσαμε και αύριο, κερδίσαμε σήμερα. Μωρέ, εντάξει, καλά τα πήγαμε σήμερα. Α, για να δούμε και αύριο. Θα αύριο. Μπορεί και να χάσουμε. Άμα χάσουμε, χάσαμε, δεν τρέχει και τίποτα. Όταν δεν τρέμει ο άλλος μέσα από δυτήρια ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από το double είναι αποτυχία, όταν δεν τρέμει, όταν δεν μπαίνει καν στόχος από την αρχή της χρονιάς, τι να δεις. Εγώ θα πω και πρωτάθλημα. Μπορεί να μην το φάει η διαιτησία. Ωραία, πάω στο φάει η διαιτησία, ωραία. Θα το δούμε αν στο φάει η διαιτησία, φίλε. Θα το δούμε. Εκεί έχουν άλλοι να κάνουν. Έχει ο πρόεδρος, έχει η ΠΑΕ, έχει οποιοδήποτε. Εγώ όμως πάω για πρωτάθλημα. Πάω για double, για πρωτάθλημα. Γιατί μου πάω στο Σαββίδι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω το πρώτο μπάτζετ στην Ελλάδα μαζί με τον Ολυμπιακό, αν έχει μικρή διαφορά. Λέω καλά ή δεν λέω. Ναι, ναι. Αυτό που περιγράφεις πώς λύνεται, γιατί πράγματι έχεις... Μόνο εάν λειτουργήσεις σαν τον Ολυμπιακό. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Δεν είναι αποδεκτός αυτόν τον οργανισμό εδώ, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι αποδεκτή η ήττα από τον τέτοιον. Από τον Ατρόμητο. Άσε με, δεν λέω ότι λέξεις Ατρόμητος και μου έρχονται μνήμες, δεν μπορώ, εγώ κοντεύω άλλη υποθύμηση. Άσε με. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπως ήταν ο Ολυμπιακός, δεν τον Περσεβά. Τρελαίνεται και φέρνει ολόκληρη ομάδα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Θα βάλω γκολ offside, θα βάλω γκολ offside να το μετρήσουν. Εντάξει, τα έχει αυτά. Το κύριο είναι πρόβλημα είναι ο μεγαλομέτωχος, ο οργανισμός, οι παίκτες, ναι, που δεν έχουν συνηθίσει σε πρωταθλητισμό. Δεν έχω μεγαλομέτωχο, ρε φίλε, που βγαίνει μετά και λέει. Όχι μεγαλομέτωχο. Πρόεδρο κιόλας, έτσι. Γιατί ναι. Ο μεγαλομέτωχος μπορεί να είναι και χωλωμένος και λέει σε αυτούς που είναι εκτελεστικοί διευθυντές κτλ. Να βρουν τη λύση. Είσαι και πρόεδρος τώρα. Ναι. Και βγαίνεις και λες. Άμορε. Πώς είπα εγώ, ο τελευταίος οπαδός, δεν ξανασχολούμε. Δεν ξανασχολούμε, λέει ο πρόεδρος με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξανασχολούμε. Λέει. Και δεν ξανασχολείς, ρε φίλε. Ποιος θα δώσει λύση, θα δώσω εγώ. Ποιος θα δώσει λύση. Δεν ίσχυσε αυτό που είπε όμως. Είναι εδώ πέντε μέρες με την ομάδα στο ξενοδοχείο είναι. Δεν λέγεται αυτό από το μεγάλο κεφάλι. Ούτε αυτό. Εντάξει.
Ήταν 5 μέρες στην ομάδα με το ξενοδοχείο. Δεν έπρεπε να βγει, λέει. Συγγνώμη, τη συγγνώμη, ρε φίλε. Βρες λύσεις, κάνε κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνεις, το κάνω εγώ. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ λέω να βγει. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, αν δεν νιώσει ο πετσί της την έννοια του πρωταθλητισμού, πρωταθλητισμός ρε, κερδίζω σε κάθε μάτς τα μικρά μάτς. Μπράβο, ναι. Παίχτες πρωταθλητές, τους φτιάχνεις ή τους αγοράζεις? Κάποιους, όσοι φτιάχνονται τους φτιάχνεις και όσοι αγοράζουν τους αγοράζεις. Έχεις κανένα τέτοιο? Δεν είμαι τέτοιο. Εγώ και εσύ αυτός που θα το κάνει αυτό, είναι ένας ολόκληρος οργανισμός που πρέπει να εμείς το συζητάμε, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εμείς το συζητάμε. Έχεις πάρει κανένα τέτοιο τον τελευταίο καιρό? Δεν πήρα. Έλα, πολλά είναι τα θέματα, ρε εσύ, πολλά είναι τα θέματα. Τώρα είμαστε γενικά σαν οργανισμός φοβικός, δεν υπάρχει προσωπικότητα, όλα, δεν υπάρχει εμπειρία σε κρίσιμα πόστα. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να περάσεις το μήνυμα εσύ σαν ιδιοκτήτης, ότι δεν αποδέχομαι τίποτα άλλο εκτός από το πρωτάθλημα. Και όταν θα χάνετε θα αρρωσταίνετε, δεν θα κοιμάστε το βράδυ. Ακριβώς. Εννοείται. Αυτό. Και το επόμενο είναι, βγήκες 25 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Οκ. Θα κρυθείς, όχι σαν να πήρες να κρυθείς και να πανηγυρίσω. Όχι σαν να πήρα το κύπελο, ξέρω εγώ, και να πανηγυρίσω. Θα κρυθείς γιατί βγήκες 25 βαθμούς πίσω από τον πρώτο στο τέλος χρονιάς. Κύριε τεχνική διευθυντή, που δεν μου έφερες αυτό που δεν μου έφερες, κύριε προπονητά, κύριοι παίχτες. Όλος ο οργανισμός θα κρυθεί σύμφωνα με το αν πήρε ή δεν πήρε το ρόλισμα. Αν στο φάει ο διαιτητής, οκ, ναι, εντάξει, εκεί θα το δούμε. Έγινε. Θα το δει όλη η Ελλάδα, θα το δει όλος ο κόσμος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Οπα. Τον έφαγες, ρε. Τον έφαγες. Το χαράκωσες. Πάμε στους επόμενους, καλησπέρα. Έλα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Αυτό το να υπερυψώνουμε αυτό το μηχανισμό του Ολυμπιακού, τον αστείο, ο οποίος χωρίς την κάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης κάνει μια τρύπα στο νερό όπου πηγαίνει, είναι απίστευτο. Ποια είναι η νοοτροπία δηλαδή του νικητή? Ο Μαρινάκης είπε μετά την Περσεβόλη θα αλλάξει όλη την ομάδα. Άλλαξε έναν παίχτη. Άλλαξε. Ποιους άλλαξε? Όχι ότι έκανε καλό, αλλά τους άλλαξε. Από 15 Αυγούστου και μετά άλλαξε τη μισή ομάδα. Την άλλαξε. Όχι ότι ήταν σωστό. Ούτε αυτό είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είχε κάνει μεταγραφές απλά μέχρι τότε, όχι άλλαξε την ομάδα. Άλλαξε. Ο Μανιάτης έμεινε έξω, ο Σιώβας έμεινε έξω, πήρε άλλους, έφερε άλλους. Ναι. Και τι έκανε, έχει αλλάξει ήδη τρεις προπονητές. Λάθος. Ναι. Και αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή σε κάθε αγωνιστική 2, 3, 5, 1, 10 τεράστια λάθη, αυτή τη στιγμή έπρεπε με βάση τη λογική να είναι έκτος στο πρωτάθλημα. Μην πω 8ος και φανώ υπερβολικός. Και αυτό δυστυχώς. Χειρότερο από τα Κώστα Μποτία και από πίσω κάλυψη το Βιάννα, δεν νομίζω να υπάρχει στο πρωτάθλημα. Ναι, σωστό είναι. Αλλά αυτό που περιγράφεις κιόλας είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια του πρωταθλητισμού. Ο Ολυμπιακός για ένα πράγμα που μπορεί να κάνει. Είναι του ελληνικού πρωταθλητισμού. Του ελληνικού, ναι. Ένα πράγμα μπορούμε να ζηλέψουμε από τον Ολυμπιακό και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που προστατεύουν άπαντες Ολυμπιακοί τον Ολυμπιακό. Αυτό το οποίο κάνει ο Ολυμπιακός είναι ότι όλοι όταν έχουν ένα στόχο. Τον ακολουθούν πιστά. Αυτό. Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας μηχανισμός γύρω από το σύλλογο γενικά, τον οποίο προστατεύει αυτούς τα μέλη του οποίου είναι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, σήμερα βλέπεις ότι αυτοί οι ίδιες εφημερίδες οι οποίες πριν από δύο εβδομάδες μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καραμπάχ και μία ακόμη κατραμπαγιά του Παναθηναϊκού έγραφαν «Ο Ολυμπιακός που δίνει μόνο βαθμούς στην Ελλάδα». Και αυτός ο τεράστιος σύλλογος και τα λοιπά, και τώρα που έχει κάνει δύο συνεχόμενες αποτυχίες, το πνίγουν όλοι. Ναι. Την ίδια ώρα όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Ελλάδα, κάθε κρίση που έχουν, αν είναι να γίνει 10% να δημιουργηθεί πρόβλημα, δημιουργείται 1000%, γιατί ο μηχανισμός αυτός προστατεύει τον Ολυμπιακό, διωγγώνει σε όλους τους άλλους τα προβλήματα και στον Ολυμπιακό τα μειώνει. Ναι, αλλά είναι να βρίσκεις και έδαφος, Ρεσί Χρήστο, για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Σίγουρα βρίσκεις έδαφος. Όταν δηλαδή βγαίνει η εφημερίδα και λέει ότι οι επόμενοι που θα φαγωθούν μετά τον Τζαβέλα είναι ο Χ, ο Ψ και ο Ωμέγα. Ναι. Ωραία. Και οι πρώτοι που το τρώνε είναι οι δικοί σου. Εντάξει. Μα γιατί έχει καλουχηθεί ένας κόσμος εδώ και χρόνια, ρε Σταύρο. Όταν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη εφημερίδα που λες, η Sport Day, έτσι, για να μιλάμε με ονόματα, και εκείνη την ημέρα που γίνεται μετά το θέμα που έγινε και κοντά σαν να σκοτωθούμε όλοι με τον Ατρόμητο, γράφει και καλά ανώνυμη επιστολή οπαδών, λέει, επιτροπή, λέει, που έφερε το Σαββίδι την προηγούμενη φορά, ακουδότερα ανώνυμη, και στο υστερόγραφο αυτή η επιστολή
απαντάει στον Κυριάκο Κυριάκο ανώνυμα για να υπερασπιστεί τη Sport Day. Για πες μου τι είναι όλο αυτό. Ωραίο. Είναι πολύ καλό. Έξυπνο. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος έχει φτιαχτεί για να προστατεύει αυτούς και να διαλύει όλους τους άλλους. Θα μου πεις εμείς τι κάνουμε για να το καλύψουμε. Έμα. Ναι, αλλά όταν εγώ πάω να κερδίσω στη Βέρεια, γιατί λένε όλοι να κάνω το 0-1, να είμαι εκεί δύο πόντους μπροστά, να κερδίσω και την Ξάνθη και να τους πιέζω να έχουν αυτή την πίεση, μου τη φοράνε και εγώ αρχίζω και κυνηγάω την ώρα μου. Γιατί να μην βάλω 5 γκολ και γιατί να μην βάλω 6 γκολ. Γιατί δεν υπάρχει, ρε παιδιά, είναι ποδόσφαιρο. Μπορεί μια μέρα να βάλεις ένα γκολ και να κερδίσεις και την άλλη μέρα να κάνεις ματσάρα και να χάσεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έγινε. Αυτοί έχουν φτιάξει έτσι το μηχανισμό για να είμαστε όλοι οι άλλοι στην πίση και αυτοί στον αφρό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είναι από μια μεγάλη χαρά πήραμε χθες, μετά από αυτή τη νίκη πρόκριση, ήταν τεράστια πρόκριση, μετά από δύο χρόνια αποτυχιών. Να πω και εγώ το εξής, ότι ήμουν χθες στο κήπεδο, δεν πηγαίνω συχνά. Είμαι μεγάλος, είμαι 66 χρονών και παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ από τα 10 θα λέγα. Είδα τον κόσμο, είδα τους παίκτες να μπαίνουν μέσα πολύ τρακαρισμένοι, όπως επισημάνατε κι εσείς. Πολύ τρακαρισμένοι. Στη συνέχεια βέβαια το ξεπεράσαν αυτό. Και αυτό οφείλεται καθαρά στην ψυχολογία των παιχτών μετά από εκείνες τα παράδεκτες εξοργιστικές δηλώσεις του Ίβιτς προς τους δημοσιογράφους. Ξέρω, έκαναν τεράστια ζημιά αυτές οι δηλώσεις και αυτό θα το πληρώνουμε και στο μέλλον κάθε φορά που θα έχετε μια αποτυχία με αρνητικό δηλαδή αποτέλεσμα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλό. Εγώ δεν περίμενα τόσο κόσμο να έχουμε χθες. Είχε περίπου 15.000 είχε. 15.000 δεν το περίμενα. Ήταν λίγο λιγότερο από ό,τι ήταν με το μάτς με την Καραμπάχ. Και η αντίδραση του κόσμου είναι πάρα πολύ καλή. Είναι από τα θετικά. Γιατί κοιτάξτε, εγώ που παρακολουθώ τόσα χρόνια τον ΠΑΟΚ, δύο πράγματα με απογοητεύανε. Το ένα είναι αυτό που απογοητεύει και πάρα πολύ κόσμο, είναι η διαφορά στο ποδόσφαιρο, το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα βέβαια κάτι πάει να γίνει, έτσι με τις αλλαγές αυτές στην ΕΠΟ κλπ. Αλλά αυτό όμως δεν φτάνει. Πρέπει να προχωρήσουν η δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσει και να ξεχνήσει την εγκληματική αυτή οργάνωση και να τιμωρηθούν. Και ναι. Το δεύτερο είναι η συμπεριφορά των οπαδών. Η συμπεριφορά των οπαδών είναι άψογη. Χθες χειροκρότησε τον κόσμο παρά την πίκρα την οποία είχε. Βέβαια στα πρόσωπα του κόσμου έλεπες ότι ακόμα υπάρχει ένας δισταγμός, δεν ξεχύριζαν ναι, από χαρά ναι. από αυτήν την νίκη εδώ πέρα. Τα έλεπες στα πρόσωπα του κόσμου ας πούμε ακριβώς. Λογικό ότι, είναι. Κοιτάξτε, πήρατε κάποια προθεσμία, από εδώ και πέρα συνεχίστε έτσι. Για να μας δώσετε μεγαλύτερη χαρά. Τώρα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάποιους παίκτες ακόμα. Φαίνεται ότι ο Βαρέλα δεν σε εμπνέει τόσο εμπιστοσύνη πίσω. Καμιά φορά λες πού είναι ο Βίτορ στη θέση του για να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Και στα χαφ ο Πέλκας, ο οποίος παρόλο το ότι είχε το παιδάκι μεγάλο τράκ, έκανε πολλές άστοχες ενέργειες στις αρχές, στη συνέχεια βελτιώθηκε και θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Βέβαια χρειάζεται οπωσδήποτε ένα έμπειρο μεγάλο χαφ εκεί και τίποτα παραπάνω νομίζω για τη συνέχεια του ΠΑΟΚ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να ακούσουμε γρήγορα τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθωστον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Λοιπόν Γιαννάκη, τώρα που μάθαμε πώς να κλείνουμε το γυράδικο, πάμε στην αριθμητική. Α, κυρία, στο γυράδικο η αριθμητική έχει άλλους κανόνες. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Όλο τον Δεκέμβριο, όλες οι μερίδες στο σαλόνι ή take away μόνο με 4,90. Αυτό ξαναπέστο. Όλο τον Δεκέμβριο, όλες οι μερίδες στο σαλόνι ή takeaway μόνο με 4,90. Και μην ξεχνάτε, όλα χειροποίητα, όλα ψημένα στα κάρβουνα, μόνο στο γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο, τηλέφωνο 2310-7575-78. Είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία που ξεκίνησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τις δηλώσεις που έγινε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Είναι ο κύριος Μίχελ, ο κύριος Σίβιτς και ο Αθανασιάδης εκεί. Εντάξει, τώρα προφανώς τα αναμενόμενα περιμένουμε, καμιά έκπληξη. Την τοποθέτηση του Κλάους μπορούμε να την έχουμε live λίγο να... Εντάξει, λίγο να φτιάξουμε. Αυτό που είπε για οικογένεια και για... Όχι, το τέτοιο, ναι. Στον εισαγγελέα. Δεν έπαιζε ο Αθανασιάδης και το παιχνίδι.
Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Καταρχήν συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την νίκη που έκανε χθες. Μεγάλη νίκη, καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αν είδατε κάτι το οποίο δεν σας άρεσε. Γενικά παίζει καλό ποδόσφαιρο, στη διαχείριση έχει πρόβλημα. Τα άσχημα παιχνίδια όπως τις λεωφόρου είναι η εξαίρεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και νομίζω ότι λίγο αν προσπαθήσει περισσότερο, τώρα δεν ξέρω βέβαια εάν ο συγκεκριμένος προπονητής, χωρίς να θέλω να πω για τον κύριο Ίβιτς ότι είναι άσχημος προπονητής, ίσως και σε αυτόν, ίσως να φταίει και το γεγονός ότι κάποια ίσως του λείπει μια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, με λίγο καλύτερη διαχείριση από τον κύριο Ίβιτς στα παιχνίδια γενικότερα, ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα ήταν, ας πούμε για την Ελλάδα, για τη Super League, θα ήταν πολύ, σε πολύ υψηλότερη θέση. Γιατί πραγματικά έχει καλούς παίχτες. Έχει παίχτες δηλαδή, ας πούμε, ο Μάτος, ο Ροντρίγκες, ο οποίος έδειξε τα... Εγώ από πέρσι που τον παρακολουθώ, αυτόν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έχει δείξει δείγματα γραφής. Πιστεύω ότι σε κάποια παιχνίδια του λείπει κάπου η συνοχή και κάπου η απειρία στο να δέσουν οι γραμμές τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις χαρακτηριστικών στον ΠΑΟΚ. Αυτό υπάρχει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις. Παρ' όλα αυτά, αν τρεις φάσεις πήγαν να δοκάρει και μέσα, από αυτές που πήγαν να δοκάρει και έξω, μαζί και αυτή στη Βέρεια, του Περέιρα, θα ήταν εύκολα δεύτερος. Ναι. Ναι, και εγώ το δηλαδή εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει 14 βαθμούς. Καταλαβαίνετε γιατί, γιατί λέω εγώ. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, σωστά. Ο Ίβιτς και οι παίχτες του έχουν κερδίσει 14 βαθμούς. Αυτό είναι σωστό. Ναι, αυτό λέω. Σωστό. Αυτό λέω. 14 καταλάβατε. Γιατί, ο ΠΑΟΚ έχει 11, αλλά η ομάδα έχει κερδίσει 14. Ναι. Ακριβώς αυτό. Η διαφορά δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται, όσο αντικατοπτρίζει ο βαθμολογικός πίνακας αυτή τη στιγμή. Απλά εγώ νομίζω ότι λίγο διαχείριση καλύτερη στα αποδυτήρια και ίσως εκεί πέρα κάπου ο ΠΑΟΚ εκεί νομίζω ότι έγκυται το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Διαφορετικά φέτος είναι καλή ομάδα, παίζει καλό ποδόσφαιρο, δηλαδή θέλεις να τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Έχει καλή ομάδα. Τώρα λίγο το διαχειριστικό στα αποδυτήρια, λίγο με τη διοίκηση εκεί πέρα, εάν βρει σε ένα μέσο όρο μπορείς να μου πεις αν κάποια άλλη ομάδα παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ, ελληνική? Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, όχι. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, καλό ποδόσφαιρο παίζει ο Ατρόμητος, για παράδειγμα. Ναι, καλό εντάξει, ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος... Αλλά είναι 2-3 εβδομάδες τώρα. Ακριβώς αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι αυτό συμβαίνει τις τελευταίες 15 μέρες και ανεβήκανε πολύ βέβαια οι παίχτες στον τρομή του ψυχολογικά πάντα και από το γεγονός ότι κερδίσαν και τον ΠΑΟ. Καλή ομάδα. Έτσι. Καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα, ναι. Τους έδεσε πάρα πολύ ο κύριος Κορακάκης. Ναι, σωστό. Τώρα από εκεί και πέρα ο ΠΑΟ κάνει... Ναι, αν προσέξει λίγο, εγώ πιστεύω ΠΑΟΚ ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν το συζητάω ότι θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή έτσι όπως βλέπω και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, δεν θα έχει πρόβλημα καμία, σε καμία περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει δεύτερος και πιστεύω ότι αν προσέξει και λίγο, γιατί ο Ολυμπιακός θα χάσει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτός ο Ολυμπιακός που είναι αυτή τη στιγμή, θα χάσει σίγουρα βαθμούς. Δηλαδή θα τον απειλήσει πολύ. Φτάνει, λέω και πάλι, να δουλέψουν όλοι για το καλό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή να μην βγαίνει ο κύριος Ίβιτς και κάνει, γιατί και αυτή η δήλωση, οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ίβιτς, έτσι δεν ήταν και οι καλύτερες για προπονητή επίπεδου ΠΑΟΚ, νομίζω, έτσι. Έγινε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που έγινε στην Ευρώπη φέτος. Τι? Καθόλου τυχαίο. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Οι πορείες των τεσσάρων. Καθόλου τυχαίο. Τι έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ, τα λίγα ή τα πολλά και τι κατάφεραν όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Έρμπολ. Διάλειμμα θέλει ο... Τι διάλειμμα. Είσαι τρελός. Θέλει διάλειμμα, ρε φίλε. Το 9.50 γράφει και εγώ συμφωνώ να κρίνει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής με βάση το τι έκαναν στο πρωτάθλημα. Αλλά σε περίπτωση αποτυχίας τους διώχνουμε και κάθε καλοκαίρι από την αρχή.
Έτσι γίνονται οι ομάδες με οτροπία νικητή. Θύμησε μου μετά το διάλειμμα να πω στο φίλο τι κάνουμε λάθος. Έχω καταλήξει σε συμπεράσματα. Λοιπόν, άλλα 10 λεπτά για να κερδίσετε εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πλατανιάς, Κυριακή απόγευμα. Σε λίγο θα μας πει ο Παρασκευαίδης πού αλλού παίζει ο ΠΑΟΚ αυτό το Σαββατοκύριακο. Βόλεϊ, μπάσκετ, handball κτλ. Κτλ. Ένας φίλος τελευταίος στις γραμμές που περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, καλά εσύ. Τι θέλει ο ΠΑΟΚ, περισσότερους νίντζα σαν το Μάτος. Ξέρω και εγώ να ρίχνουν κλωτσιά στον αέρα. Ωραίο το έκανε. Έπεσε και χωρίς να τραυματιστεί. Δηλαδή κουτρουβάλισε, προστάτεψε τον εαυτό του και δεν. Νίντζα είναι, νίντζα. Είναι νίντζα. Νύχτες έφυγε από το Μακεδονία Παλάς με μαύρα σαν τους νίντζα εκεί πέρα και. Πεχτάρα. Πετάει αστεράκια. Έχει τον είδες, έχει την τσέπη του τίποτα. Ο Σταύρος ξέρει από νίντζα που ήταν αστεράκια καλύτερα αυτό. Καλά είσαι. Ο ΠΑΟΚ σαν μια ανάλυση χθες το βράδυ ότι. Και καλά... παιδιά, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται περισσότερου ζαβού σαν κι αυτόν. Είναι απλά τα πράγματα που να είναι άρρωστοι με τη νίκη. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Τους αγοράζεις ή τους φτιάχνεις αυτούς. Τους αγοράζεις. Ναι. Όπως είχες αγοράσει ο Κοντρέρας και δίπλα του ο Μαλεζάχ, έμαθε 5-10 πράγματα και εξελίχθηκε εκεί πέρα. Τόσο κακός, κάποια πράγματα φτάνουν μέχρι ένα επίπεδο. Πρέπει να αγοράσεις παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει πρωταθλητισμό και είναι πολύ καλοί παίκτες που μπορούν να σηκώσουν και την ομάδα στα δύσκολα στην πλάτη τους. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή να έχει η ομάδα ένα... Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ ένα-ένα που τους είχαμε πατήσει και σοφαρίσαμε ένα πέναλτι του Τσιμπούρου εκεί πέρα. Που στο 93 πήρε την μπάλα ο Βιερίνη, έκανε μια τρίπλα, πάρ' το 2-1 και άντε γεια, ας πούμε. Δηλαδή τον παίκτη που στα δύσκολα εκεί που όλα φαίνονται χαμένα, ας πούμε, θα πάρει την ομάδα στην πλάτη του. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι λείπει. Ναι. Και δεν θέλει πολλούς. Μπορεί να πάρει δύο παίκτες, ας πούμε, και να είναι πολύ καλοί. Και ας μην πάρει κανένα. Δεν χρειάζεται 15 μεταγραφές το Γενάρη. Δύο παίκτες και πολύ καλούς. Και όσοι... και για να γίνουν και κάποιες αποχωρήσεις που έχουν μείνει το καλοκαίρι, ας πούμε. Έγινε. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε. Ναι, τα είπαμε και άλλες φορές. Ότι έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται πλέον ξεχωριστούς. Και σε ποιότητα, όπως είπες με τον Βερίνια, αλλά και σε προσωπικότητα. Έρχονται, δεν έρχονται. Πόσο κάνουνε. Μεγάλη κουβέντα. Γι' αυτό εγώ λοιπόν θα θέσω την κουβέντα σε μια άλλη βάση. Για μένα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι διοικητικό. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη. Ένα το κρατούμενο. Ούτε του Γιώργου Σαββίδη. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω πόσο αξιόλογος τέλεχος είναι η Μαρία Γκοντζάλεβα. Το ζούμε εμείς, ο κόσμος δεν το ξέρει. Αλλά το ζούμε και ως οικονομολόγος είναι ένας τέλεχος το οποίο είναι εξαιρετικό. Πλέον όλη η Ελλάδα παραδέχεται ότι ο Μάκης ο Καγκάτσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στα τεκτενόμενα. Έχει εξελιχθεί μέσα από την πορεία του στον ΠΑΟΚ και είναι ένα πάρα πολύ καλό στέλεχος. Αλλά όταν θα κάνουμε ταμείο, θα δούμε ότι μέσα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν ποδοσφαιράνθρωποι. Το ότι είναι ο Μίχελ ένας αθλητικός διευθυντής ο οποίος είναι εκεί και έχει την ταμπέρα του ποδοσφαιράνθρωπου, είναι κάτι το οποίο δεν παρέχει ασφάλεια στον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί. Γιατί ο αθλητικός διευθυντής, τέλος πάντων, σε κάθε ομάδα πρέπει να ελέγχεται από κάπου και να υπάρχει μια σειρά. Εντάξει. Θα πρέπει κάποιος να. Ο Σαββίδης τον ελέγχει. Δεν μπορεί να το κάνει ο Σαββίδης αυτό. Γιατί? Δεν μπορεί. Δεν είναι του ποδοσφαίρου ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι. Μα άλλο του Σαββίδη ελέγχονται. Ρε εσύ, τώρα δεν μπορεί ο καθένας κάθε χρόνο να έρχεται να κάνει το κομμάτι του και να φεύγει μετά. Θα πρέπει να ορίζει ο ΠΑΟΚ, η διοίκησή του, το τι ακριβώς εκπροσωπεί ο σύλλογος, ποια είναι η ταυτότητά του και τι γίνεται. Και ο αθλητικός διευθυντής να υλοποιεί αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο αθλητικός διευθυντής πρέπει να ελέγχεται. Και θα ελέγχεται και οι επιλογές του, θα ελέγχονται οι επιλογές του, θα ελέγχεται η καθημερινότητά του, θα ελέγχονται τα πάντα. Έτσι ώστε αν αύριο φύγει και έρθει κάποιος άλλος, να μην κλονίζεται όλο το σύμπαν. Και να έχει ο ΠΑΟΚ μια συνέχεια. Διαφωνώ ότι αγοράζονται οι προσωπικότητες. Εγώ λέω ότι οι προσωπικότητες εξελίσσονται μέσα από έναν οργανισμό. Πλέον έτσι όπως είναι δομημένο το πρωτάθλημα το ελληνικό, δεν μπορείς να αγοράσεις μεγάλους παίχτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συγκεκριμένο επίπεδο παικτών έρχεται στην Ελλάδα. Και αν μπορεί κάποιος να μου βρει κάποιον που να ξεχωρίζει, ας έρθει να μου το πει. Σε όλες τις ομάδες. Ο Μπέργκ. Ποιος Μπέργκ, δηλαδή τραυματία τον πήραν τον Μπέργκ. Αποσπόντα είναι. Εντάξει. Το πέτυχαν. Αποσπόντα είναι. Το πέτυχαν. Πόνταραν εκεί και πέτυχαν. Ρε φίλε τώρα ο Μπέργκ και ο Μπέργκ. Ωραία, τι κάνει φέτος ο Μπέργκ.
είναι και τι κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ναι, δηλαδή ας το δούμε συνολικά. Ποιοι είναι οι παίκτες που κάνουν διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα? Ο Μπέργκ, ναι. Ο Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Μιλιβόγεβιτς που δεν έπαιζε στη Γκένγκ που έπαιζε, στη Λάντερλεχτ. Δεν έπαιζε εκεί. Ο Φορτούνης είναι ηγέτης του Ολυμπιακού που δεν έπαιξε στη Β' Γερμανίας. Εντάξει, ο Μάτος είναι δεξιμπακ. Όσο καλός παίκτης και να είναι, είναι δεξιμπακ. Εντάξει, δεν έρχονται παίκτες. Οι μηχανισμοί πρέπει να ορίσουν το στάτους των ομάδων. Πλέον έτσι όπως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να τα αγοράσεις αυτό που σου λείπει. Πρέπει να το φτιάξεις. Γιατί ο Μαρινάκης έπεσε στην ίδια του τη λάκα, διέλυσε το προϊόν, δεν έρχεται κανείς σε Ελλάδα, είναι η δέκατη επιλογή η Ελλάδα για έναν κανονικό ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Και δεν μπορείς να αγοράσεις πλέον. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήγες να πάρεις το καλοκαίρι τον Αλβάρο Βάσκεθ, ρε φίλε, 3,5 εκατομμύρια. Ο οποίος δεν παίζει στην Εσπανιόλ. Ωραία. Τέτοιο επίπεδο παίκτης μπορείς να πάρεις. Που δεν θα τους πληρώσεις και δεν εγγυάται κανείς όταν σου κάνουν τη διαφορά. Πρέπει να μάθεις να στείνεις ποδοσφαιρικά project. Όλη η κουβέντα πρέπει να πάει στο ποδόσφαιρο. Τα ψυχολογικά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Η κακή ψυχολογία σε μια ομάδα, ωραία, ορίζεται από το επίπεδο του project, από το ποδοσφαιρικό επίπεδο του project. Δεν ορίζεται, ωραία, δεν μπορείς να την ορίσεις πλέον αγοράζοντας ποδοσφαιριστές. Δεν έρχονται. Δείτε τι μεταγραφές έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ο Εμποκού, 0 γκολ, 0 ασίστ πέρσι στην Ιταλία. Ο Ιμπάρμπο, για τον Παναθηναϊκό που λέμε. Ωραία. 240 παιχνίδια, 23 γκολ. Και αυτές ήταν οι μεταγραφάρες υποτίθεται του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε, δεν βρήκε στόπερ και έχει 300 ποτεία. Ο ΙΑΕΚ έχει ηγέτη το Μάνταλο. Και ποια είναι η λύση, να παίρνεις 10 κάθε χρόνο? Όχι βέβαια, να στηρίζεις αυτούς που έχεις, που αποτελούν κορμό και σταδιακά να ανεβάζεις το επίπεδο της ομάδας. Πρέπει να σκεφτείς ποδοσφαιρικά πλέον, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να συνθέτεις άψογα τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να κάνεις πολύ ωραία την καθημερινότητα του κάθε συνόλου. Είναι ποδοσφαιρική κουβέντα που πρέπει να ανοίξει. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να κάνεις σαν οργανισμός. Αυτό είχα να πει. Έχουμε και Γιάννη να βγάλουμε, έχουμε και σύνδεση Newsfish και έχουμε, ναι, φτάσει δύο. Ναι, πάμε στο κλείσιμο από δύο λεπτά. Ναι, να και κλείσουμε και να κάνουμε και την κλήρωση. Και να δούμε και την κλήρωση. Για τους 5 τυχερούς. Πάμε Newsfish. Πάμε Newsfish. It's new to me. It's new to me. Yeah. These strange colors and all the others. No, they can't see. Done me wrong. We'll see. Και τώρα οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Πρώτα ο Άκης με το Newsfish. Λοιπόν, χθες το βράδυ αυτό που ξεχώρισε στην ειδησιογραφία είναι το διάγγελμα του Πρωθυπουργού που μύριζε και εκλογές και που αφορούσε κυρίως την 13η, όπως την ονόμασε, σύνταξη και την παροχή ενός ακόμη μισθού, τώρα που είναι και Χριστούγεννα, στους χαμηλούς συνταξιούχους. Ένα θέμα το οποίο δεν πέρασε ασχολίαστο και μάλιστα στην πρωινή ειδησιογραφία βλέπουμε ότι οι συνταξιούχοι αντιδρούν, θα έχουν κινητοποιήσεις καθώς χαρακτηρίζουν ψίχουλα την παροχή αυτή. Τώρα, στις 15 Δεκεμβρίου έχουμε επαναλλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου και επειδή οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να κάνουν απεργία, την ίδια μέρα αναμένονται πορείες σε όλες τις πόλεις με σκοπό την διαμαρτυρία όλων των συνταξιούχων στην λεγόμενη φοροεπιδρομή, την οποία έχουν δεχτεί οι ίδιοι το προηγούμενο διάστημα και κορυφώνεται με τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι αυτά τα χρήματα θα πιάσουν τόπο και θα δοθούν σε χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν είχε τα αποτελέσματα που ήθελε τα επικοινωνιακά η κυβέρνηση λοιπόν μετά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού και ήδη από το πρωί ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Κλείνουμε με Γιάννη Παρασκευαίδη να μας θυμίσει γρήγορα που παίζει ο ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Το μπάσκετ παίζει αύριο, έτσι. Με Ολυμπιακό εκτός έδρας στις 2.30. Όχι, περίμενε. Όχι, μπάσκετ ανδρών.
Πάει στην Ανδρών με τον Προμηθέα Πατρών. Είπαμε, μου γυμπάει στην Ανδρών. Το ντέρμπι είναι στις γυναίκες. Για πες. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αύριο 2.30 ώρα το μεσημέρι για τον μπάσκετ γυναικών. Γιάννη. Ναι. Πολλά με λίγα εσύ. Ναι. Πολλά με λίγα. Πάμε παρακάτω. Χάντμπολ, οι άνδρες ΠΑΟΚ Φίβος Ικεών είναι το παιχνίδι αύριο 3 ώρα το μεσημέρι, 10η αγωνιστική. Α, μάλιστα. Είναι το παιχνίδι πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κριθεί και η δεύτερη θέση και αυτό το έτος. Άκουσε Ικεές ο άλλος και αμέσως είπε α, τι α. Ωραία, ωραία. Πες, δεν το βλέπω το Φίβο. Φοβάσαι μήπως κρατήσουν μούτρα οι φίλοι σου εκεί από τις Ικεές. Πάμε παρακάτω. Όχι, 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 εντάξει. Βόλεϊ αναβλήθηκε λόγω της απεργίας που υπάρχει στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Παρ' όλα αυτά, να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα δώσει 4 παιχνίδια. Και η ομάδα θα μόνο του ΠΑΟΚ αναβλήθηκε. Μόνο του ΠΑΟΚ, ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Απλά θα δώσει 4 παιχνίδια, έτσι. Είναι με Φίνικα Σύρου, με Κίζικο, με Παναχαϊκή και με Παπαχαϊκό. Τα 4 μάτια θα τα δώσει στο Δεκέμβριο. Εντάξει. Και το handball γυναικών θα είναι στις 6 ώρα αύριο και αυτό, εκτός έδρας με τον Φιλότα Φλόρινας. Μάλιστα. Ωραία. Απλά να σημειώσουμε γρήγορα ότι ο Σανίκης που έχετε μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ θα παίξει από τον Ιανουάριο και μετά, έτσι. Στο handball, έτσι. Ναι, ναι. Και πρόκειται για μια μεταγραφή double. Ναι, ξεκάθαρη ναι. Να είμαστε. Όπως απλά, μας αυτό, απλά αυτό έφερε και κινητοποίηση λίγο και στις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Μαθαίνω ότι ο ΕΚ Ξινή Δικαίαση θα πάρει και αυτός ένα πολύ καλό ξένο παίχτη. Θα δούμε. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Θα καλύψουμε βεβαίως όλα τα αθλήματα. Έχουμε αυτή την ματέωση στο βόλι, την αναβολή. Το μπάσκετ παίζει αύριο, να δούμε τι πρόσωπο θα παρουσιάσει. Μια και έχει τα πάνω και τα κάτω του. Αυτά. Τι αυτά, κλείδωση. Πρώτα να σας πω ότι οι φίλοι που στείλατε μήνυμα στην ομάδα μας κερδίσατε όλοι, γιατί ήταν ακριβώς η προσκλήση που δώσαμε. Τα λέμε εκεί, λέει ο Βασίλης, και ήδη και τα άλλα παιδιά αρχίζουν να σχολιάζουν. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ, ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ 24, αύριο στις 6 στη μικρή σκηνή της Μολύνης Λανταριστών έχω Ελένη Μπούντου, έχω Αγάπη Γαβριλίδου. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 θα είναι εκεί και εμείς θα είμαστε εκεί και θα τα πούμε και από κοντά και θα δούμε την παράσταση. Στο ΣΑΕΡ θα δουλεύει ο Μάτος και ο Ροντρίγκης, θα γράφουν. Δεν κατάλαβα. Θα πάνε στο θέατρο. Θα γράφει ο Μάτος. Σωτήρη, άκου τι έγινε. Είναι, ρε παιδί μου, Σάββατο απόγευμα, η παράσταση 6 ώρα. Και επειδή το Σαββατοκύριακο όλοι έχουν και από κάποια βάρδια, όλοι δήλωσαν συμμετοχή να έρθουν να δουν την παράσταση. Σου λέει, άμα δω την παράσταση, δεν κάνω βάρδια. Αυτό το γέλιο. Και λέει, ο Επιλοχίας είναι χαζός, είναι χθεσινός. Δεν ξέρει ο Επιλοχίας εδώ ότι τα κόλπα τους. Οι πέντε που κερδίζουν. Σωτήρη, μέχρι το 22, πέντε νούμερα. Το 7. Το 7. Ναι. 9. 7, 9, 11. Καλά το 16 και 20. 20. Μισό λεπτό για να κλείσουμε, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Ο κύριος Εξακουστίδης. Η κυρία Τσανικίδου. Μην κάνεις ένα νέο στο. Ο κύριος Παπαργυρίου. Η κυρία Κόνιαρη. Και ο κύριος Μπαρμπέρης. Μπαρμπέρης, Κόνιαρη, Παπαργυρίου, Τσανικίδου, Μελίνα και Εξακουστίδης. Οι πέντε που θα κερδίσουν εισιτήρια και θα είναι σίγουρα Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε και στην πορεία της ημέρας με ό,τι άλλο προκύψει. Καλό μεσημέρι και από την Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο Μοναστηρίου 299 με ασυναγόνες τιμές στο σέρβις. Με το κέντρο μπαταρίας Ιταλός 24 ώρες 24 ώρες, αν έχετε πρόβλημα. 545-999. Μην ξεχνάτε αυτό το Σαββατοκύριακο, μόνο στη Citroën Γιαννήρης, η δοκιμή του νέου Citroën C3, τώρα 10 και 11 Δεκεμβρίου, και Ρέμβη, η κορυφαία επιλογή για διασκέδαση, για φαγητό, για καφέ, για ποτό, τα πάντα σε κορυφαίο περιβάλλον. 4-33% για να κλείσετε τραπέζι. Καλό μεσημέρι.